Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέφουμε και σας καλωσορίζουμε στο στούντιο, κύριε Βαγγέλη Κατσαρά. Πώς το είχαμε πει την άλλη φορά, μας φέρνει και... Μας κάνει ποδαρικό. Ποδαρικό μας κάνει. Κύριε Κατσαρά, μας είχατε κάνει και πέρυσι ποδαρικό. Δεν θυμάμαι, μάλλον. Ναι. Όχι μάλλον. Σίγουρα, κύριε Κατσαρά, μας είχατε κάνει ποδαρικό. Καλή χρονιά. Καλή χρονιά σε εσάς, στους ακροατές σας. Συγχαρητήρια και πάλι. Και εύχομαι το 2024 να κυλήσει ήρεμα. Αυτό είναι το πιο όμορφο. Με υγεία πρώτα απ' όλα. Υγεία και ειρήνη. Το σημαντικότερο όλων. Κύριε Κατσαρά. Πήγε καλά. Ναι. Μια χαρά. Προς το παρόν. Πολύ καλά. Πήραμε λίγο κιλά. Και παραπάνω βάλε κάτι. Εντάξει. Αυτό δικαιολογείται τις ημέρες των γιορτών. Γιορτές, Χριστούγεννα, τώρα καταλαβαίνετε. Ένα μελομακάρονο παραπάνω, ένα σκουράκι. Δεν σου φαίνεται κιόλας το μελομακάρονο. Το τρως και λες, έλα μωρέ, τι έχει ένα μελομακάρονο. Τα μπουκίτσες εσύ. Μπουκίτσες, κατάλαβες. Σε μπουκίτσες. Κουραμπιές, μελομακάρονο. Τσακωνόμασταν τώρα με μελομακάρονο, κουραμπιές, τσακωνόμασταν. Είναι και πολλά μέλη στην οικογένεια, φαντάζομαι γινόταν χαμός. Καλό χαμό. Και ανήκει με σοκολάτες από πάνω. Ακόμα και μισθάει οτιδήποτε. Αυτά. Κοίτα, το χειμώνα παίρνει κάποια κιλά παραπάνω λόγω και του κρύου κιόλας. Βέβαια δεν έχουμε δει κρύο ακόμα. Να ζεσταίνεσαι κιόλας λίγο. Ενέργεια, ναι. Και μετά ετοιμάζουμε τις μηχανές, όταν θα έρθει να ανοίξει ο καιρός, να ξανακάνουμε πάλι το μπανάκι μας κιόλας. Ναι, ωραία. Εντάξει. Ναι, λίγο πιο κοντά το μικρόφωνο. Ωραία, τέλεια. Μια χαρά. Όλα καλά. Λοιπόν, κύριε Κατσαρά, η χρονιά ξεκινάει με νέο Δημοτικό Συμβούλιο, έτσι, νέα πρόσωπα στο σώμα του Δημοτικού Συμβουλίου. Ξεκινάει με νέες αρμοδιότητες στους αντιδημάρχους. Και επειδή ακόμα τα έχουμε φρέσκα στο μυαλό μας και τα έχουμε ακόμα, δεν τα έχουμε ξεκαθαρίσει έτσι καλά-καλά, θέλετε να μας πείτε λιγάκι τις νέες δικές σας αρμοδιότητες. Βέβαια. Λοιπόν, καταρχήν βούληση του Δημάρχου ήταν να γίνει ένα rotation, που λέμε σε αγγλικά, μια αλλαγή και στους παλιούς αντιδημάρχους αλλά και στους νέους αντιδημάρχους οι οποίοι ορίστηκαν. Οπότε, προσπαθήσαμε να χωρίσουμε γενικότερα το Δήμο για να δουλεύει ακόμα καλύτερα και πιο αποτελεσματικά. Mm-hmm. Και έτσι, τώρα θα αναφερθώ στο δικό μου το κομμάτι. Mm-hmm. Εγώ ανέλαβα στην ουσία, κράτησα τον τουρισμό, mm-hmm. το κομμάτι του τουρισμού. Εντάξει, το δουλεύαμε χρόνια, ο τουρισμός πάει πάρα πολύ καλά. Έχουμε βάλει καινούργιες δράσεις. Είστε και ένας άνθρωπος του τουρισμού. Είμαι και στο κομμάτι του τουρισμού χρόνια, έχουμε και μια εμπειρία. Καθώς επίσης αναλάβαμε και τα οικονομικά του Δήμου. Mm-hmm. Παράλληλες δραστηριότητες θα έχουν τα καταστήματα, όπως θα γνωρίζετε, πολιτικούς γνωμούς κλασικά. Το κυκλοφοριακό είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι για το νησί. Κυκλοφοριακό, τα πάρκινγκ γενικότερα. Παιδικές χάρες. Παιδικές και ο κύριος Μακρομάτης που έχει σχέση με τις παιδικές χάρες, αλλά στον άλλη ιστορία. Νομίζω ότι και τις παραλίες. Και τις παραλίες, ναι. Εσείς και τις παραλίες. Είναι στο κομμάτι, οικονομικό κομμάτι. Πάλι πολλά καρπούζια βλέπω, κύριε Κατσαρά, στη Μασχάλη, έτσι. Κοιτάξτε, τα οικονομικά είναι ένα δύσκολο κομμάτι γενικότερα και για την οικονομία και της Ελλάδος, αλλά και σε κάθε Δήμο. Βέβαια, αυτή τη στιγμή προσπαθούμε να μάθουμε, δηλαδή, γιατί αν δεν είσαι αρμόδιος αντιδήμαρχος, κοιτάζεις λίγο ποιο είναι το σημαντικό, πώς η σπραξιμότητα είναι ένα σημαντικό κομμάτι. Mm-hmm. Όχι τόσο να επιβάλλεις πρόστιμα, δεν είναι το να βάλεις πρόστιμα σε κάποιον. Αρχικά πρέπει να υπάρξει μια ενημέρωση στον κόσμο, να γνωρίζει για παράδειγμα πότε δηλώνονται οι κοινόχρηστοι χώροι. Mm-hmm. Δηλώνονται μέχρι την τάδη ημερομηνία και οφείλεις να πληρώσεις μέχρι την τάδη ημερομηνία. Mm-hmm. Να το ξέρει. Ενημέρωση. Πώς μπορώ να τον ενημερώσω, mm-hmm. μπορώ να τον ενημερώσω με τον τύπο. Μπορώ να τον ενημερώσω με τη δημοτική αστυνομία. Μπορώ να τον ενημερώσω. Πρέπει να γίνει αυτό που είπα και μιλάω και με τις υπηρεσίες. Αναλάβαμε, έχουμε κάνει τώρα δύο μέρες που μιλάμε, να υπάρξει επικαιροποίηση των στοιχείων και να πάρουμε email από όλες τις επιχειρήσεις, έτσι ώστε πολύ εύκολα και αυτόματα να γίνεται η διαδικασία. Mm-hmm. Ας πούμε, φανταστείτε τώρα ο Δήμος τα τελευταία δύο χρόνια τα τέλη παρεπιδημούνταν πάνε μέσω της ΑΔΕ. Ναι. Δηλαδή μπαίνει κατευθείαν ο χρήστης. Έχουν ψηφιοποιηθεί. Μπαίνουν μέσα κατευθείαν, κατεβάζουν, ξέρουν το ποσό και απευθείας το πληρώνουν. Όπως και οι λογαριασμοί, ας πούμε. Ναι. Αυτή τη στιγμή δεν χρειάζεται να ρίξεις στο ταμείο. Αν έχεις πάρει τον λογαριασμό ηλεκτρονικά, τώρα ας πούμε και με τη νέα δυνατότητα, με τα νέα υδρομετρητές, τους νέους υδρομετρητές που θα μπουν, που είναι σε πρόγραμμα και θα μπουν σχεδόν σε όλα τα νοικοκυριά και στις επιχειρήσεις, θα μπορεί εύκολα αυτόματα να έρχεται η κατανάλωση στο Δήμο και απευθείας θα πηγαίνει και θα χρεώνεται στο χρήστη. Οπότε θα αποφύγουμε τη διαδικασία να φεύγει ο υπάλληλος, να πηγαίνει, γιατί είναι και πολλές επιχειρήσεις, είναι πολλά και βλέπουμε φαινόμενα, για παράδειγμα, σε κάποια χωριά
να κάνει ο λογαριασμός να έρθει 2 χρόνια. Ναι, υπήρχε αυτό. Εντάξει, μεγάλη γκρίνια, κυρίως στην όπως υπάρχει, ας πούμε, η δυνατότητα, που αυτό εντάξει, επειδή είναι παράλληλες δραστηριότητες, τώρα υπάρχουν εννοώ και παράλληλα αντιδήμαρχοι, όπως ο κύριος Μαυρομάτης, που αυτή τη στιγμή είναι στο κομμάτι της σύνδρευσης αποχέτευσης, θα μπορεί, ας πούμε, ο λογαριασμός, λέμε τώρα, να βγαίνει, ας πούμε, το Σεπτέμβρη. Τώρα, αρχικά, μέχρι να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία που θα γίνει αυτόματα πιο εύκολα, θα μπορεί, ας πούμε, το Σεπτέμβρη να βγάζει το τετράμινο Μάιο, Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο. Κυρίως στις επιχειρήσεις και σε όλα τα νοικοκυριά αυτό. Πολύ εύκολα το Σεπτέμβριο, που υπάρχει και η δυνατότητα να πληρώσει ο άλλος πιο εύκολα, το σπάς κιόλας. Δεν σου έρχεται να αποσώσει, ας πούμε, το Δεκέμβρη και σου λέει πλήρωσε για τους προηγούμενους 6 μήνες. Οπότε το ποσό είναι τεράστιο, με αποτέλεσμα είτε να μην το πληρώσει εκείνη τη στιγμή και πολλά συμβαίνουν. Οπότε πάμε πρώτα να ενημερώσουμε τον κόσμο. Σημαντικό αυτό. Και αφού ενημερώσουμε και ο άλλος είναι κακοπληρωτής, θα υποστεί και τις συνέπειες που λέμε. Μάλιστα. Άρα υπάρχει αλληλοκάλυψη σε κάποιες αρμοδιότητες. Φυσικά. Και θα πρέπει, απαιτείται και η συνεργασία, εννοείται, υπάρχει συνεργασία. Γιατί το οικονομικό κομμάτι στην ουσία πέφτει σε όλους τους αντιδημάρχους, οι οποίοι θα. Ακόμα και στον τουρισμό, ακόμα και στον πολιτισμό, ακόμα και στον αθλητισμό, όλα αυτά μπαίνουν μέσα σε ένα προϋπολογισμό, το οποίο πρέπει να δούμε πώς θα το καταρτήσουμε. Όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτό είναι. Να το είναι σημαντικό ότι ο προϋπολογισμός να βγαίνει μέχρι τέλη του έτους. Αυτός είναι και ο στόχος μας αυτή τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή που αναλάβαμε, ο στόχος που με εμένα προσωπικά είναι να μπορέσει ο προϋπολογισμός μέχρι τέλη του έτους να έχει καταρτηθεί και να μπορέσει έτσι ώστε ερχόμενος ο Γενάρης να έχει συνεχτό προϋπολογισμό και να μπορεί να βγει. Ένα από τα βασικά προβλήματα που είχε ο Δήμος Ζάξο και Μιλόκυκλάνου και ενδεχομένως όλοι οι αντιδήμαρχοι που έχουν σχέση με τα οικονομικά. Είναι τα χρωστούμενα. Με αυτά τα χρωστούμενα έχουμε μια εικόνα. Υπάρχει, ας πούμε. Ποια χρωστάνε, ποιοι δεν χρωστάνε, πόσα χρωστάνε, πόσο καιρό χρωστάνε. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα άνοιγμα χρωστούμενων γύρω στα 4.430.000. Λοιπόν, ναι, και λίγα. Αυτά βέβαια τώρα μιλάμε ότι είναι χρωστούμενα παρελθόν. Αυτό λέμε, ναι, είναι τα πολλά χρόνια. Κοιτάξτε, υπάρχουν λοιπόν εδώ πέρα, επειδή τώρα ενημερώθηκα, θέλω να ενημερωθώ ακόμα πιο αναλυτικά, γιατί πήρα μια κόλλα χαρτί, τα οποία κοίταγα και έλεγα τέλη παρεπιδημούντων 350.000. Ίδρυυση 1.000.000, ξέρω εγώ. Δεν υπάρχει περίπτωση. Λέμε τυχαία νούμερα. Λοιπόν, υπάρχουν ας πούμε και οφειλέτες, οι οποίοι δεν θα τα πάρεις ποτέ, γιατί αυτοί πέθαναν, δεν έχουν συγγενείς, υπάρχει αποποίηση της κληρονομιάς, οπότε αυτά εδώ πέρα πρέπει να έρθουν στο Δημοτικό Συμβούλιο και να διαγραφούν. Να διαγραφούν έτσι ώστε να μην τα τραβάμε στον προπολογισμό μας. Δεν χρειάζεται να τα τραβάμε στον προπολογισμό. Για να δούμε πόσο είναι πραγματικά, για να δούμε τα πραγματικά τα χρήματα που μπορείτε να εισπράξετε. Από εκεί και έπειτα υπάρχει η διαδικασία. Τώρα υπήρχαν βέβαια κάποιες ρυθμίσεις που είχε βγάλει τότε η κυβέρνηση, κάποιες ευνοϊκές ρυθμίσεις, 100 δόσεις, 120 δόσεις, αν θυμάστε καλά. Οι οποίοι κάποιοι ενδεχομένως μπήκαν και συνεχίζουν και τις τηρούν και κάποιοι ας πούμε. Τις οποίες τις έχασαν, δεν μπορούσαν. Εν πάση περιπτώσει, θα φιλτράρουμε να δούμε τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Αν υπάρχει δυνατότητα το να επαναφέρουν τις ρυθμίσεις, αλλιώς θα πρέπει να δούμε πώς θα τα πληρώσουν. Γιατί δεν γίνεται τώρα αυτή τη στιγμή να είναι μια επιχείρηση η οποία να δουλεύει. Και δεν μιλάμε τώρα να χρωστάς ένα χρόνο πίσω. Αυτό εντάξει, μπορεί κάτι να έτυχε, που και αυτό δεν δικαιολογείται, πρέπει να πληρωθεί. Αλλά τώρα μιλάμε για χρόνια πίσω. Πρέπει λοιπόν να δούμε πώς θα γίνει η διαδικασία, αλλιώς θα πας σε περαιτέρω μέτρα. Είναι λογικό αυτό να συμβαίνει. Ο Δήμος είναι μια επιχείρηση. Δηλαδή, αν ας πούμε αυτή η επιχείρηση συνέχεια απλά ξοδεύεις και δεν εισπράττεις, θα κλείσει η επιχείρηση. Ούτε ας πούμε είναι λύση βάζω, αυξάνω τα τέλη. Δηλαδή, κοιτάμε πρώτα, μπορούμε να εισπράξουμε αυτά. Τι έχει γίνει, να δούμε. Αν εγώ ας πούμε του χρόνου πω ότι από τα 4.000.000 πήγαμε 3.000.000, οπότε εισπράξαμε 1.000.000, ενδεχομένως να κάνουμε ένα εξορθολογισμό των τελών πολύ διαφορετικό σε σχέση να το πάρεις οριζόντια. Άρα προτεραιότητα για εσάς κύριε Κατσαρά είναι αυτή τη στιγμή να δείτε ποιες εισπράξεις μπορείτε να κάνετε για να έχει και διαθέσιμα περισσότερα το Ταμείο του Δήμου, έτσι, για να δείτε μετά και την πολιτική η οποία θα ακολουθηθεί. Σωστά. Γενικότερα. Γι' αυτό ενημερώνομαι τώρα αρχικά να δούμε τα χρωστούμενα. Πού είναι, για πόσα χρόνια μιλάμε ότι υπάρχουν αυτά τα χρωστούμενα, να γίνουν ενημερώσεις. Είναι σημαντικό να γίνεται ενημέρωση. Αυτό είναι το κακό, ότι δεν γινόταν ενημέρωση. Πολλές φορές και η υπηρεσία λόγω υποστελέχωσης δεν μπορούσε να ενημερώσει σωστά, φαντάζομαι. Δεν ήμουν στο κομμάτι αυτό και γι' αυτό σας λέω, αλλά φαντάζομαι επειδή σε όλους τους τομείς υπάρχει υποστελέχωση των υπηρεσιών. Και οπότε με αποτέλεσμα να μην γίνεται και η κατάλληλη και η πιο ορθή ενημέρωση. Κύριε Κατσαρά, να ρωτήσω κάτι. Αν έχετε εικόνα μέχρι στιγμής, υπάρχουν πολλοί μικροφυλέτες ή υπάρχουν
λιγότεροι οφειλέτες που έχουν μεγάλα ποσά. Δηλαδή, για να δούμε και πόσο εύκολο είναι να σχετιστούν. Υπάρχουν πολλά μεγάλα ποσά. Σας είπα, δεν έχω, δεν έχω πλήρης εικόνα αυτή τη στιγμή. Αν έχετε έχω ζητήσει να με ενημερώσουν αναλυτικά για να ξέρουμε ακριβώς σε ποια βάση θα κινηθούμε. Και από εκεί και έπειτα, όταν λάβω όλα τα δεδομένα, θα. Θα πρέπει να το δρομολογήσετε κι εσείς αναλόγως. Άμεσα, θα πρέπει να δρομολογήσετε. Γιατί το θέμα είναι ότι αναλαμβάνει σε μία περίοδο που πρέπει παράλληλα να στήσει προϋπολογισμό. Ναι, βέβαια. Δηλαδή δεν έχουμε κανένα μαγικό ραβδάκι να πούμε ότι θα το ρίξουμε και αύριο το πρωί θα εισπράξουμε 1 εκατομμύριο. Καταλαβαίνετε. Εμείς η προτεραιότητα τώρα είναι να προχωρήσουμε προϋπολογισμό. Παράλληλα θα γίνονται αυτά έτσι ώστε τέλος του χρόνου να έχουμε όσο το δυνατόν λιγότερα χρωστούμενα. Αν μου επιτρέπεις, Νικόδημε, σε σχέση με το 2019 που ανέλαβε η Δημοτική Αρχή το Δήμο, σήμερα είναι καλύτερα τα οικονομικά ή χειρότερα? Σαφώς είναι καλύτερα. Καταρχήν ο προϋπολογισμός μας έχει αυξηθεί. Ξεκινήσαμε με 22 εκατομμύρια προϋπολογισμό και είχαμε φτάσει πέρυσι γύρω στα 58 εκατομμύρια από εκεί. Οπότε βλέπουμε ότι γίνεται δουλειά στο Δήμο, είναι και τα χρηματοδοτούμενα μέσα, να γνωρίζετε. Γίνανε βέβαια και κάποιες παρεμβάσεις ενώτινο ότι υπήρχαν ας πούμε κάποια μέτρα τα οποία πήρε ο Δήμαρχος να κόβουμε νερά, να παίρνουμε ρολόγια έτσι ώστε να μπορέσει να δώσει στον άλλο τη δυνατότητα να του λες έλα ρύθμισε για να σκόψει το ρολόι. Σας ξανά είπα, δεν γίνονται επιχειρήσεις να δουλεύουν και να χρωστάνε. Ναι. Εντάξει, δεν το παίρνουν δηλαδή στη ΔΕΗ για παράδειγμα, όταν δεν την πληρώσεις, δεν σου το κόψει το ρεύμα. Τα διαθέσιμα του Δήμου, τα χρήματα εννοώ, είναι σε τι κατάσταση βρισκόμαστε? Υπάρχουν διαθέσιμα γενικότερα, δεν το γνωρίζω τώρα αυτή τη στιγμή. Ναι, ωραία, εντάξει, όχι, δεν θέλουμε να είμαστε, γιατί τώρα να λάβατε. Αλλά υπάρχουν και διαθέσιμα και έχουμε και περιμένουμε και από χρηματοδοτούμενα και άλλα τα οποία θα έρθουν στα ταμεία μας. Εμείς δηλαδή, ας πούμε, τώρα μπήκαμε σε ένα πρόγραμμα αυτό για τις παραλίες, τις προσβάσιμες παραλίες με Ιαράμπη Σαμαία. Πέρυσι κάναμε την πρώτη ράμπα αμαία και φέτος τώρα θα βάλουμε άλλες 3 ράμπες, τις οποίες είναι 100% χρηματοδοτούμενο. Είμαστε έτοιμοι, περιμένουμε να ανοίξει η πλατφόρμα από το υπουργείο, γιατί είχε γίνει κάποιο λάθος στην πλατφόρμα. Οπότε περιμένουμε αυτή τη στιγμή, μόλις ανοίξει η πλατφόρμα, είμαστε έτοιμοι να καταθέσουμε και να μπορούμε έτσι στο καλοκαίρι να βάλουμε και σε άλλες παραλίες, και στον Άγιο Γεώργιο και στον Άγιο Προκόπιο και στην Πλάκα να βάλουμε και άλλες. Δηλαδή θα έχουμε σύνολο 4 ράμπες. Η βασική προϋπόθεση ήταν να υπάρχουν γαλάζιες σημαίες και γι' αυτό το λόγο δεν μπορέσαμε να βάλουμε στα νησάκια αυτή τη στιγμή. Υπάρχει στα κουφονίσια πάντως. Υπάρχει στα κουφονίσια βέβαια, ναι. Θα μπορούσαμε να βάλουμε, εγώ σκεφτόμουν να μήπως βάζαμε στα 3 νησάκια, μία εδώ και μία εδώ, δεν γινόταν λόγω επειδή δεν υπάρχουν γαλάζιες σημαίες. Αυτό ήταν προαπαιτούμενο. Ναι. Εδώ βέβαια να πούμε ότι καλή είναι η θέση που έχει να κάνει με πρόσβαση. Και το ΣΥΤΡΑΚ, αλλά καλό θα ήταν να υπήρχαν και οι υπόλοιπες υποδομές, δηλαδή να υπάρχει ο διάδρομος, να υπάρχουν τζουζιέρες, να υπάρχουν θέμα ώστε να υπάρχει θέση πάρκινγκ, γιατί οι άνθρωποι αυτοί έχουν περισσότερες ανάγκες, έχουμε και όλοι μας για τις παραλίες. Στα σημεία τα οποία είναι να μπουν οι ράμπες αμαία, θα υπάρχει και ο διάδρομος, ο κατάλληλος διάδρομος και οι τουαλέτες που προβλέπει και χώρο στάθμευσης για να υπάρχει τα σημεία. Θα τα προβλέψουμε έτσι ώστε, γιατί είναι μέσα προαπαιτούμενα και αυτά να μπουν. Δεν μπορεί να βάλει και τη ράμπα χωρίς να βάλει και τα παραλίες. Ναι, γι' αυτό. Ναι, είναι καλό το ένα, αλλά. Εννοείται. Κοιτάξτε, είναι πολύ απλά τα πράγματα. Απλά και σύνθετα. Δηλαδή, εμείς ξέρουμε την καθημερινότητα, τα προβλήματα που υπάρχουν, τα γνωρίζουμε καθημερινά. Ας πούμε, πλάκα. Ποιο είναι το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε στην πλάκα? Είναι ότι το κυκλοφοριακό που βλέπουμε αυτή τη στιγμή ότι αράζουν τα αμάξια. Από τη δεξιά πλευρά τα πηγαίνουν προς την πλάκα κάτω από την Αγία Άννα. Με αποτέλεσμα έρχεται το λεωφορείο, τα αμάξια γίνεται ένα κομφούζιο εκεί πέρα, πανικός. Ποια είναι η βούλησή μας? Να νοικιάσουμε πάρκινγκ στην πλάκα. Δηλαδή άμεσα. Ήδη έχουμε κάνει επαφές με έναν πολίτη ο οποίος έχει ένα χώρο να νοικιάσουμε για πάρκινγκ. Ψάχνουμε δηλαδή στην πλάκα τουλάχιστον να βρούμε 4 σημεία τα οποία θα μπορούμε να νοικιάσουμε, να δείξουμε ταμπέλες, να βάλουμε ότι υπάρχει πάρκινγκ στα 100 μέτρα, 150 μέτρα. Μάλιστα. Να ενημερώσουμε, μπαίνουν ταμπέλες. Από εκεί και μετά, τον άλλο αράζει και θα τον γράψει δημοτική αστυνομία ή αστυνομία. Γνωρίζει ότι έχει πάρκινγκ. Μα δεν θα πάρω ένα πάρκινγκ το οποίο είναι 150 μέτρα, θα πάρω ένα πάρκινγκ το οποίο είναι εξιστρέμματα. Ναι. Μπορεί να παρκάρουν άνετα. Οπότε θα υπάρχουν οι χώροι. Οπότε υπάρχουν χώροι. Όπως και στην Αγία Άννα, πήραμε ήδη ένα πάρκινγκ, έχουμε νοικιάσει ήδη ένα πάρκινγκ. Τώρα είμαστε στη διαβούλευση να πάρουμε άλλο ένα εκεί κοντά.
Γενικά μιλάμε και με τους πρόεδρους με τα συμβούλια των χωριών, όπου γνωρίζουν, είναι σημαντικό. Το πάρκινγκ είναι σημαντικό να υπάρχει. Ο Δήμος βλέπουμε ότι όπου υπάρχει και νοικιάζεται πάρκινγκ θα το πάρουμε. Όπως και το κυκλοφοριακό. Mm. Να πρέπει να θεσπιστεί να γίνει αστική συγκοινωνία. Αυτό, κύριε Κατσαρά, φτάσουμε επειδή αυτό είναι πολύ σημαντικό. Είναι πολύ σημαντικό. Υπάρχει χώρα γιατί είναι, τώρα έχει και κάνει κατά του. Βλέπω, ναι. Λοιπόν, ας μείνουμε όμως στο κυκλοφοριακό. Ένα από τα σημαντικότερα πρόβλημα που αντιμετωπίζει η πόλη είναι αυτό το καλοκαίρι. Ακόμα και το χειμώνα το βλέπουμε. Ακόμα και τώρα, ας πούμε, που δεν έχει κόσμο το νησί, το θέμα του πάρκινγκ. Είχαμε συζητήσει και στο παρελθόν το ενδεχόμενο να δημιουργηθεί δημοτική συγκοινωνία. Υπάρχει λοιπόν, είναι στη σκέψη λοιπόν, σας αυτό. Αυτό είναι στη σκέψη μας το να γίνει, να υπάρξει αστική συγκοινωνία. Θα υπάρξει, ναι. Θα υπάρξει δηλαδή σίγουρα για το καλοκαίρι. Ναι. Να υπάρξει αστική συγκοινωνία. Εμείς νοικιάζουμε πάρκινγκ, όλα τα περιφερειακά πάρκινγκ που θα πάρουμε και αυτά που θα νοικιάσουμε ακόμα και εδώ στην πόλη. Ήδη έχουμε δει άλλο ένα πάρκινγκ, χτες συγκεκριμένα, εδώ κοντά στον ποταμό. Να πάρουμε και άλλο ένα πάρκινγκ εδώ κοντά για να προσφορήσουμε. Δηλαδή να υπάρχει χώρος, γιατί όταν προχωρήσει και η διαδικασία για το κλειστό εκεί, mm-hmm. θα πρέπει να έχουμε φροντίσει να έχουμε θέσει περισσότερα. Ποια είναι λοιπόν η δική μας βούληση, είναι να νοικιάσουμε τα πάρκινγκ περιφερειακά της πόλης. Με σκοπό να μπορέσουμε να κλείνουμε την πόλη κάποιες ώρες. Να κάποιες κλείνει η πόλη, να μην μπαίνει αυτοκίνητο μέσα, δηλαδή. Κυρίως βραδινές ώρες. Μάλιστα. Συζητάμε τώρα αρχικά για βραδινές ώρες, να υπάρξει όμως μια συγκοινωνία η οποία να παίρνει τον πολίτη και να τον φέρνει μέσα στην πόλη. Ανατακτά χρονικά διαστήματα, φαντάζομαι. Ανατακτά διαστήματα, ναι. Και θα μπαίνει στην πόλη τώρα. Θα έχουμε συναντήσεις και με την αστυνομία και με το λιμεναρχείο και με τη δημοτική αστυνομία. Το να δούμε σε ποιο σημείο κυρίως είναι που θα πρέπει να κλείσει η πόλη. Δηλαδή, ιδανικό σημείο, εγώ πιστεύω, είναι στη παλιά αστυνομία. Ναι. Ιδανικό σημείο. Mm-hmm. Αυτό βέβαια θα μιλήσουμε και με την. Ναι, γιατί αυτή είναι η σκέψη σας. Τη σκέψη σας λέω τώρα. Και το άλλο σημείο είναι να κλείσει είτε στο Βασαλάκι, τώρα στο καινούριο Βασαλάκι που ήταν παλιά ο Ξενάκης, είτε πριν στον Κόμβο. Mm-hmm. Να μπορεί να κλείνει εκεί. Οπότε διοχετεύει τον κόσμο και φεύγει προς τα γήπεδα. Στο κλειστό και όλα τα πάρκινγκ που είναι από κάτω. Mm-hmm. Και από την άλλη πλευρά, από εκεί πόρτον άξος που έχουμε εξαιρετικά δίπλα, τα άλλα τα πάρκινγκ που έχουμε εκεί, εν πάση περιπτώσει. Αλλά το σημαντικό είναι ότι δίνεις δυνατότητα στον πολίτη ότι του έχεις κάποια συγκοινωνία να τον φέρει μέσα στο κέντρο. Και με την τροφοδοσία. Πριν πάμε στην τροφοδοσία, να εξηγήσουμε κάτι που έχει να κάνει με τα πάρκινγκ. Πέρυσι και πρόπερσι υπήρχε μεγάλη κουβέντα για το αν έχουμε πάρκινγκ ή δεν έχουμε. Ο Δήμος έλεγε έχουμε πάρκινγκ. Οι άνθρωποι οι οποίοι ερχόντουσαν ή αυτοί που θέλουν να κάνουν αντιπολίτευση λέγανε ότι δεν υπάρχει πάρκινγκ. Δεν υπάρχουν πάρκινγκ. Το θέμα είναι ότι τα πάρκινγκ που έχουμε ή έχει ο Δήμος, για να μην βάζουμε το εμείς και μια παράξενη αίσθηση, είναι ότι δεν τα ξέρει ο κόσμος. Λοιπόν, πού είναι τα πάρκινγκ. Μήπως θα έπρεπε λοιπόν να ξεκινήσουμε με αυτή τη λογική. Ωραία, ότι σωστό. Έχουμε αυτά τα πάρκινγκ, έχει αυτή τη χωρητικότητα, μπορείτε να πάτε εκεί και μετά να δούμε τον δρόμο που θα φύγουμε. Αυτό λοιπόν που λέει στην Νικόδημε. Τι πρέπει να κάνουμε εμείς. Πληροφοριακές πινακίδες. Όταν πληροφοριακές πινακίδες είναι ένα. Δεύτερον, ένα φυλάδιο, μια εφαρμογή, ένα φυλάδιο. Ότι το οποίο θα διανέμεται σε όλα τα ξενοδοχεία και θα γνωρίζει ο καθένας πού βρίσκεται το κάθε πάρκινγκ και πού θα παρκάρει. Mm-hmm. Θα το γνωρίζει. Mm-hmm. Ξέρω ότι έχω αυτά τα πάρκινγκ στην πόλη και θα πάω. Το πάρκινγκ για παράδειγμα που υπάρχει στη χώρα, γιατί είναι κάποιες σκέψεις, γιατί λέμε πώς θα φτιάξουμε το πάρκινγκ αυτό εκεί που έχουμε κάτω από το Δημαρχείο και το χώρο mm-hmm. εκεί πέρα. Λοιπόν, αυτό το χώρο. Θα κάνω συζητήσεις τώρα και με τον Δήμαρχο και με τους υπόλοιπους το τι είναι. Εκεί είναι σημαντικό να γίνει είτε ένα πάρκινγκ υπόγειο και αυτό και μια ανάπλαση του χώρου γενικότερα με πράσινο και αυτά mm-hmm. που είναι αυτό. Στο πάρκινγκ της πόλης λοιπόν μέσα θα πρέπει να υπάρχει με πληρωμή. Θες να παρκάρεις την πόλη, το πληρώνεις. Ξεκάθαρα. Mm-hmm. Δηλαδή θες να μπει πόλη μέσα, το πληρώνεις. Αυτά τώρα με τα smart cities που είμαστε και αυτά. Θα υπάρχει δυνατότητα να ξέρεις, πάμε παραπέρα τώρα κοιτάζουμε, είναι δηλαδή, η βάση που βάζουμε τώρα είναι βραχυχρόνιες, άμεσα, μεσοπρόθεσμα. Σωστά. Ποιος είναι λοιπόν ο σκοπός, αν κάνουμε λοιπόν, λέμε ότι εκεί στο Δημαρχείο φτιάξουμε αυτό το πάρκινγκ, θα πρέπει με κάποιο τρόπο να ενημερώνεται, είτε στις εισόδους που μπαίνουν μέσα, ότι υπάρχουν δύο διαθέσιμες θέσεις πάρκινγκ. Θα δούμε πώς θα το δουλέψουμε αυτό, για να γνωρίζει ο άλλος, όταν μπει ο άλλος μέσα στην πόλη και δεν έχει που να παρκάρει. Μπαίνει απλά και δημιουργεί όχληση. Ναι, αυτό κάνει βόρτα. Μπαίνει, κάνει βόρτα. Καλά, εμάς το γνωρίζουμε. Εντάξει. Τον επισκέπτη όμως. Ο ξένος επισκέπτης θα μπει μέσα, λοιπόν, θα ξεκινήσει να μπαίνει μέσα. Mm-hmm.
θα περνάει από όλα τα καταστήματα εκεί πέρα χαμός, θα πηγαίνει κάτω στο πάρκινγκ, δεν θα βρίσκει, θα γυρνάει γύρω-γύρω, θα δυσανασχετεί. Και θα λέει που ήρθα. Θα λέει δεν ξαναμπαίνω στην πόλη, θα κάτσω στην Πλάκα, θα κάτσω στον Άγιο Προκόπη, θα κάτσω στην Αγία, να είμαι πιο άνετος. Οπότε έτσι στην ουσία διώχνουν τον κόσμο. Mm-hmm. Εμείς θέλουμε τον κόσμο να τον έχουμε κοντά στην πόλη, γιατί εντάξει, κατά τα ψέματα, όπου και να πας, όποιο προορισμό και να πας, στην πόλη, όλος ο κόσμος θα περάσει. Οπότε εμείς τι πρέπει να κάνουμε, βελτιώνουμε τους χώρους πάρκινγκ, τους φτιάχνουμε κιόλας μέσα, δηλαδή τα πάρκινγκ θέλουν βελτίωση. Διαγραμμίσεις, ό,τι προβλέπετε, να τα φτιάξουμε, να μπορέσουμε, ακόμα και ακόμα αν πουλιέται κάτι πρέπει να αγοράσουμε, εντάξει, δηλαδή είναι και αυτό στα πλάνα μας, το να αγοράσουμε κάποιο πάρκινγκ, από εκεί και έπειτα. Όσα έχουμε θα πρέπει να τα φτιάξουμε, να τα φωτίσουμε, να υπάρχει σήμανση, ενημέρωση ότι υπάρχουν αυτά τα σημεία. Και επίσης τους παρέχεις και μια συγκοινωνία το οποίο θα τους μεταφέρει σε αυτά τα πάρκα. Γιατί χρόνο είναι... διάγραμμα μιλάμε, κύριε Κατσαρά? Εμείς συζητάμε ότι το καλοκαίρι φέτος θα πρέπει να δουλέψει έτσι. Ναι. Οπωσδήποτε. Δηλαδή γι' αυτό κάνουμε το σχεδιασμό μας τώρα. Δεν θέλουμε να φτάσουμε. Τα ξέρουμε τα προβλήματά μας, τα ακούσαμε. Ο κόσμος το απέδειξε και στη κάλπη. Είδαμε ότι είχαμε κομμάτια που πονούσαν. Ένα ήταν η καθαριότητα. Πολύ σημαντικό, μεγάλο πρόβλημα. Και γι' αυτό τον λόγο και ο Δήμαρχος πήρε την απόφαση. Έτσι, και τώρα, ο Δήμαρχος πήρε την απόφαση αυτή τη στιγμή, όπως είδατε, χωρίς τις αρμοδιότητες. Δηλαδή, πήρε η ορεινή Νάξος ένα κομμάτι της καθαριότητας κ. Σιδερής και το άλλο κομμάτι της καθαριότητας κ. Βιτζιλέος. Mm-hmm. Οπότε, το χώρισε, είμαστε ένας μεγάλος δήμος, πολυνησιακός, μεγάλο νησί, μεγάλες ανάγκες. Οπότε, καταλαβαίνετε ότι είναι λογικό και έτσι έπρεπε να έχει γίνει. Αν και εγώ πιστεύω ότι μπορεί να γκρινιάζανε πολύ για την καθαριότητα, αλλά ό,τι δώσαμε μάχη με αυτό το διαθέσιμο που είχαμε, εργατικό δυναμικό και με τη δυνατότητα που είχαμε και το βγάλαμε όσο καλύτερα γίνεται. Υπάρχουν και νησιά που είναι σε χειρότερη μοίρα. Δηλαδή, αρχίσαμε και λέγανε μια καραμέλα. Όχι, δεν το λέω σαν παραδείγματα, αλλά δεν θέλουμε κιόλας να τα μηδενίζουμε τελείως. Δεν είχα εγώ την αρμοδιότητα, αλλά αυτή τη στιγμή δεν λέμε ότι δεν βγάζουμε κανένα σε εμάς, δεν βγάζει την ουρά μας απ' έξω. Όπως α πούμε για παράδειγμα, εγώ το έχω σκεφτεί για τις παραλίες. Και πρέπει να γίνει έτσι. Mm-hmm. Ο κάθε επιχειρηματίας που νοικιάζει τον υγειαλό μπροστά, μέσα στις συμβατικές του υποχρεώσεις, είναι να έχει κάδο μπροστά στην είσοδό του. Ο κάθε ένας μπορεί να το βάλει πιο μέσα, να το πάει πιο πέρα. Φέτος, εγώ θα καλέσω και τους επιχειρηματίες και τους προέδρους, τα συμβούλια των χωριών, όλων των οικισμών που έχει τις παραλίες, να ενημερωθούν ότι μπροστά στην είσοδο θα έχει ένα καλαθάκι που θα φροντίζει ο ίδιος ο επιχειρηματίας να το αλλάζει. Mm-hmm. Τι κερδίζω εγώ με αυτό, γιατί εγώ βάζω εργολαβία. Εγώ βάζω εργολαβία για την καθαριότητα των ακτών και βάζω και άτομα που παίρνω προσωπικό για να καθαρίζουν. Δεν γίνεται όμως πολλές, εσύ όμως δυσανασχετείς. Γιατί εσύ, σαν πολίτης ο οποίος έχει συνείδηση, έρχεσαι λοιπόν και λες: τρως ένα σουβλάκι. Mm. Περπατάς και δεν βρίσκεις ένα κάδο. Αυτό ο Δήμος δεν έχει ένα καδάκι να το πετάξω. Φανταστείτε λοιπόν σε όλη την ακτογραμμή που νοικιάζουν τόσοι, σε κάθε είσοδο να έχει ένα καλοθάκι. Ναι. Όλοι θα περνάνε και θα λέγανε μπράβο, καθαρά όλα. Εύκολη δουλειά και αυτού που δουλεύει. Γιατί και αυτό θα μπει μέσα να καθαρίσει τα τριγύρω και αυτά. Αλλά αυτό που λέτε, επειδή το έχω δει, κύριε Κατσαρά, σε άλλη περιοχή, δηλαδή στα. Τι απόσταση ήταν μεταξύ του το ένα από το άλλο, 10 μέτρα, 15 κάδο. Και ήταν όλοι καθαροί, μικροί κάδοι, όλοι καθαροί. Όπως και εμείς πρέπει να. Και να είναι κάποιο γεμάτο, δεν βαριέσαι να πα παρακάτω. Όχι, βέβαια. Αυτό σα λέω λοιπόν. Είναι κάποια πράγματα απλά που. Στην ουσία, όλοι επωφελούμαστε από τον τουρισμό. Ακόμα και οι επιχειρηματίες. Η δουλειά τους είναι η βιτρίνα τους. Το μαγαζί τους είναι η βιτρίνα τους. Δηλαδή, το να έχω ένα καδάκι μπροστά και να τον αλλάζω 3-4 φορές την ημέρα, 5. Εντάξει, δεν χάλασε ο κόσμος. Εισπράττουν από αυτό, εισπράττει και ο Δήμος. Δείχνουν καλή εικόνα προς τα έξω. Δεν είναι καλή εικόνα προς τα έξω. Είναι σημαντικό. Δεν επιτρέπεται, ας πούμε, να έχουμε 4 χρόνια έναν πλυντήριο κάδων. Και να μην έχουμε προσωπικό να το δουλέψει. Δηλαδή γίνεται. Αυτό πρέπει να αλλάξουμε. Γιατί σου λέει, άμα είναι μόνιμο πάλι μπορεί να το οδηγεί. Άμα δεν είναι αυτό, θα κάνουμε παρέμβαση στο Υπουργείο να αλλάξει την νομοθεσία, να μπορούμε να πάρουμε ένα εργολάβο και να μπορούμε να το χρησιμοποιεί. Πρέπει να τα δούμε αυτά. Μία ερώτηση από ακροατή, ο οποίος λέει ότι. Που έχει να κάνει και με το πάρκινγκ, θέματα πάρκινγκ, ότι θέσεις οι οποίες είναι είτε για ηλεκτρικά αυτοκίνητα είτε για αμαία. Καλό είναι να μην παραβιάζεται, αλλά να το σεβόμαστε. Αυτό τώρα πώς μπορούμε να το λύσουμε, γιατί είναι και στην συνήθεια. Ναι, συνήθως εγώ όπως παρατηρώ, ας πούμε, στα πάρκινγκ κυρίως για τα αμαία, νομίζω ότι ο κόσμος, από ό,τι έχω δει στην αντίληψή μου, ότι δεν παρκάρει κυρίως στις αμαία.
Έχει αλλάξει λίγο η κουλτούρα και πιστεύω ότι δεν το γνωρίζω. Τώρα, για τις θέσεις για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, επειδή εμείς δεν δουλεύουν αυτά, δηλαδή τα έχουμε βάλει, τέλος πάντων δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία με την εταιρεία, αυτή, αν θα είναι αυτή η εταιρεία, είναι κάποια εταιρεία, μας τα είχαν προσφέρει εμάς, τέλος πάντων. Και επειδή δεν το γνωρίζω τώρα, αυτό δεν μπορώ να επεκταθώ περαιτέρω. Αυτή τη στιγμή, εν πάση περιπτώσει, δεν δουλεύουν, οπότε αυτές οι δύο πάρκινγκ στην ουσία είναι ανεργές. Θα δούμε το αμέσως επόμενο. Όμως για το πάρκινγκ ΑΜΕΑ βλέπω ότι παρατηρώ ότι είναι άδειες πάντα. Δηλαδή κυρίως πάνε άτομα. Τώρα, αν ο άλλος είναι ασυνείδητος και πάει και το παρκάρει, κακώς το παρκάρει. Έχει αρχίσει να μπαίνει στην νοοτροπία μας, πάντως να σεβόμαστε αυτούς τους χώρους. Να σεβόμαστε. Δηλαδή και εγώ βλέπω τις θέσεις για ΑΜΕΑ άδειες. Ένα από τα θέματα που υπήρχε παραδοσιακά τα τελευταία χρόνια στην παραλία, μένοντας στο παραλιακό μέτωπο της Νάξου, της παραλίας, είχε να κάνει με αυτές τις θέσεις που είναι είτε για ανεφοδιασμό ή οτιδήποτε. Μήπως πρέπει να βρεθεί μια λύση όσον αφορά και τον ανεφοδιασμό των κατεστημάτων, που να είναι τροφοδοσία, δηλαδή να έχουν μια σταθερές ώρες για να μπορέσει να λειτουργήσει, αλλά και για τις θέσεις ΑΜΕΑ, αν μπορούν να υπάρχουν εκεί θέσεις. Γιατί υπήρχαν παλιά, δεν πήγαινε κανένας, γενικότερα υπήρχε ένα μπέρδεμα. Να προσθέσω κάτι σε αυτό. Σε ό,τι αφορά στις παραλίες, που λέει ο Νικόδημος, σε ό,τι αφορά στην πόλη, νομίζω και το έχουμε δει αυτό το παράδειγμα και σε άλλες περιοχές, ότι το αυστηρό κλείσιμο πρέπει να είναι με μπάρες. Mm-hmm. Διότι η παραβίαση είναι παραβίαση. Αυτό είναι δεδομένο, κύριε Κατσαρά. Κοιτάξτε. Αλλά να δίνετε η δυνατότητα στους ανθρώπους οι οποίοι εφοδιάζουν καταστήματα σε συγκεκριμένες ώρες. Κοιτάξτε, η διαδικασία μπορεί να υπάρξει μια κανονιστική. Την οποία να λες, στην παραλία, για παράδειγμα, η τροφοδοσία θα γίνεται αυτές τις ώρες. Όχι. Πρέπει να το δούμε αυτό. Δηλαδή, δεν γίνεται τώρα να φεύγει ένα ολόκληρο αυτό, επειδή το ένα μαγαζί ξέχασε να φέρει ένα μπουκάλι βότκα και ξαναφεύγει όλο το αυτό και πάει πίσω για ένα μπουκάλι βότκα. Δεν γίνεται να παραγγείλεις δύο αγκούρια και λες, όχ, κουλευτήκαν τα αγκούρια, να φροντίζει άλλο. Δεν θα τον ελέγξει αυτόν. Όταν θα έχεις μια κανονιστική η οποία σου λέει ότι τα αμαξάκια τροφοδοσίας θα πρέπει να πηγαίνουν από τις 10 μέχρι τις 2. Από τις 6 μέχρι τις 10 και πάει μετά και παραβιάζει τον κανονισμό αυτό, θα υπάρχουν και ανάλογες πληρώσεις. Okay, αν υπάρχει ελεκτικός μηχανισμός. Πρέπει να υπάρχει ελεκτικός μηχανισμός και πρέπει να υπάρχει, αυτό σας ξαναείπα, ενημέρωση. Το σημαντικό είναι ενημέρωση. Κάπως αλλάζει λίγο η βολή σου, αλλά φανταστείτε να τα βάλουμε όλα να δουλέψουν έτσι όπως πρέπει να δουλέψουν και να μην παραβιάζονται. Εγώ πιστεύω ότι θα είναι πολύ εύκολα, δεν θα υπάρχει όλο αυτό το κυκλοφοριακό κομφούζιο. Δεν γίνεται τώρα παραλία το μεσημέρι που γίνεται τη κακομοίρα, παράλληλα να γίνει και τροφοδοσία. Δεν γίνεται. Πρέπει να δούμε τις ώρες αιχμής, να μην υπάρχει εκείνη τη στιγμή τροφοδοσία. Θα πρέπει να δούμε νωρίτερα. Mm-hmm. Δηλαδή πρέπει να οριστούν κάποιες κανονιστικές. Μήπως να κάνεις μια βόλτα μέχρι το Βόλο που είναι ο Μπέος εκεί, τα έχει μαζέψει όλα αυτά. Όποιος. Κοιτάξτε λίγο. Μπορεί να το βρίσκουμε τον Μπέο και ή να λέμε ότι ο Μπέος είναι αυτό και αυτά. Είναι αποτελεσματικό. Είπαμε λάθη παρελθόντων, θέμε να τα εξαλείψουμε. Και κάποια άλλα να τα βελτιώσουμε. Αυτός είναι ο σκοπός μας και αυτό θα προσπαθήσουμε να κάνουμε. Mm-hmm. Ναι. Υπάρχει ένα θέμα που μένοντας στις παραλίες, δεν ξέρω κατά πόσο θα έχει όλη την αρμοδιότητα που έχει να κάνει με τις παραλίες, αλλά υπάρχουν αυτές οι εθελοντικές ομάδες, οι οποίες έχουν δημιουργηθεί τα τελευταία δύο χρόνια, τουλάχιστον, είναι ιδιαίτερα ενεργές και ακόμα και τώρα τους βλέπουμε στον δρόμο να καθαρίζουν σκουπίδια ή οτιδήποτε. Και οι άνθρωποι αυτοί έχουν και τα δικά τους παράπονα, γιατί κάνουν μια δουλειά, σε εισαγωγικά προσφέρουν μια υπηρεσία, δεν βρίσκουν ανταπόκριση και κάποια στιγμή δεν πρέπει με αυτούς να υπάρχει μια συνεργασία για να δούμε τι γίνεται, ώστε να νιώθουν ότι αυτό που προσφέρουν. Ότι τους υπολογίζει και ο Δήμος, υπολογίζει και ο Δήμος. Και αυτό που κάνουν. Εμείς εννοείται ότι ο εθελοντισμός είναι πάρα πολύ σημαντικό και για τους Δήμους και γενικότερα ο εθελοντισμός είναι πολύ σημαντικό γιατί βοηθάει και την τοπική κοινωνία. Αυτή τη στιγμή υπάρχει και η ομάδα που είναι για το πολιτική προστασία, η οποία είναι διαθετημένη να βοηθήσουν. Μίλαγα τις προάλλες με έναν από την πολιτική προστασία και είπε ότι όποτε θέλουν είναι στη διάθεσή μας, στη διάθεσή τους για να τους βοηθήσουμε. Αρμόδιος αντιδήμαρχος στον εθελοντισμό. Υπάρχει πλέον ένα αρμόδιος αντιδήμαρχος. Υπάρχει αρμόδιος. Δεν θυμάμαι τώρα ποιος είναι. Ο κ. Βιτζηλέος. Εν πάση περιπτώσει, λοιπόν, είναι σημαντικό να ενεργοποιηθούν όλοι αυτοί με κάποιες ανακοινώσεις. Εμείς θα φροντίσουμε ο Δήμος σε πρώτη φάση να καθαριστούν όλες οι ακτές παραλίες. Προχωράει, έχει ήδη, δηλαδή η εργολαβία είναι ήδη σε εξέλιξη ο διαγωνισμός.
αναμένουμε να δούμε ποιος είναι ανάδοχος. Οπότε θα είμαστε έτοιμοι, γιατί ξεκινήσαμε πριν το τέλος του έτους και κάναμε τη διαδικασία όλη, οπότε είναι σε εξέλιξη, οπότε θα είμαστε έτοιμοι το Μάρτι, τέλη του Μάρτι, αρχές Απρίλη, οπότε αυτό να γίνει να ξεκινήσει ο καθαρισμός. Από εκεί και έπειτα, βέβαια, είναι σημαντικό για τους εθελοντές, θα πρέπει να τους ενεργοποιήσουμε, αρμόδιος αντιδήμαρχος και όλοι μας, δεν είναι δόση, να βγουν κάποιες ανακοινώσεις και να έρθουν να βοηθήσουν. Είναι ενεργοί από μόνοι τους, οπότε το μόνο που θέλουν είναι μια παραδείγματος χάρη. Βλέπω τώρα ότι κάνουν διάφορες συναρτήσεις και μιλάνε για τον περίφημο χειμερινό τουρισμό με την έννοια πια, ότι μπαίνουν στις παραλίες κάποιοι με τα αυτοκίνητά τους, ξεχνάνε ότι είναι Natura, κάνουν τις βόρτες τους, ψιλοκαταστρέφουν ή χοντροκαταστρέφουν, αφήνουν τα σκουπίδια. Μήπως θα μπούμε και σε μια λογική να οριοθετήσουμε και επίσημα ότι αυτός ο χώρος είναι Natura, να το ξέρει ο άλλος και να φύγει η όποια δικαιολογία του Έλληνα, δεν ξέρω, δεν είδα, δεν άκουσα. Και να μην είναι Natura, είναι θέμα. Δεν πρέπει να το γνωρίζουν. Ναι, είναι αυτοί που κάνουν τις πράξεις. Ναι, αλλά να μην κάνουμε το διαχωρισμό Natura ή όχι Natura. Δηλαδή η καθαριότητα είναι καθαριότητα παντού. Και ξέρετε, θα δανειστώ λιγάκι μια κίνηση που έκανε ο πρώην δήμαρχος Μυκόνου, ο κ. Κουκάς, κάθε χρόνο την Άνοιξη, λίγο πριν από το Πάσχα, που έστελνε ένα ενημερωτικό email και το έστελνε και στα μέσα ενημέρωσης, γι' αυτό και το γνωρίζω, σε όλους τους επιχειρηματίες της Μυκόνου και σε όλους, γενικά στους πολίτες της Μυκόνου, παρακαλούμε πολύ όπως ευπρεπίστε το χώρο σας απ' έξω, να κρατάτε καθαρό. Δηλαδή και στους επιχειρηματίες, ακόμα περισσότερο. Γιατί ας πούμε να παίρνω παράπονα εδώ από φίλους ακροατές που λένε, βρε παιδιά, πρέπει να ενημερωθούν και οι επιχειρηματίες ότι πρέπει να κρατάνε και τους χώρους τους, τα καλάθια τους, να τα βιάζουν εκείνοι καθαρούς. Δεν έχουμε εμείς να το κάνουμε. Αυτό που λέγαμε πριν λίγο, μην τα περιμένουμε όλα από το Δήμο. Ο Δήμος προσπαθεί να κάνει αυτά που πρέπει να κάνει. Πολλές φορές, επειδή δεν έχει το κατάλληλο προσωπικό, δεν έχει τη δύναμη να τα κάνει αυτή τη στιγμή. Και πολύ εύκολα θα μπορούσες να κάνεις τα πάντα, να πάρεις όσο προσωπικό θέλεις και αρκεί να αρχίσεις να ανεβάζεις τέλη. Αύριο το πρωί λοιπόν, λέω ότι θέλω 5 άτομα, 25 θα σου φέρω εγώ. 25 άτομα θα σου φέρω. 30, 50, 100. Πρέπει να τα κοστολογήσω όμως αυτά. Πώς να τα κοστολογήσω, θα τα κοστολογήσω έτσι. Πού πρέπει να τα βάλω, αυτό πρέπει να τα βάλω πάνω στα τέλη. Θα κάνω αύξηση. Αύξηση τελών για να μπορέσω να πληρώσω αυτούς. Πώς να τους πληρώσω, άμα το ταμείο μου δεν δύναται να πληρώσει. Οπότε και ο κάθε ένας λοιπόν που έχει το κατάστημά του, το χώρο του απ' έξω, μπορεί να το βάψει. Να είναι καθαρό. Το ευπρεπίσει, να το κρατάει καθαρό σε καθημερινή βάση, να βιάζει τα σκουπίδια του. Και εμείς κάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Φαντάστε εδώ το καλοκαίρι τόνους σκουπίδια που πετάμε. Yeah. Δεν γίνεται δηλαδή πέρυσι στην Αγία Άννα που είχε τον κάδο συμπίεσης εκεί πέρα να πηγαίνουν οι ίδιοι επιχειρηματίες και να πετάνε τα σκουπίδια έξω από τον κάδο αυτόν. Δεν γίνεται αυτό. Ναι, εκεί όμως θα έπρεπε να υπάρχει ένα πρόστιμο βαράτο. Γιατί όλα τα σκουπίδια είναι ταυτότητα. Όταν λοιπόν η δημοτική αστυνομία έπαιξε το πρώτο πρόστιμο, την επόμενη φορά μπήκαν όλα μέσα. Άρα, πού καταλήγουμε, ότι δυστυχώς. Πρέπει να είμαστε όμως πάντα μπαμπούλες. Και την αγγλική. Δηλαδή, τι θέλω, θέλω να στήσω την παραλία μου. Ξέρεις ποια τετραγωνικά θα πρέπει να στήσω. Θα στήσω αυτό που πρέπει να στήσω. Το γνωρίζω, έχω ένα τοπογραφικό, το έχει φτιάξει ο μηχανικός. Γνωρίζω ακριβώς το σημείο που πρέπει να βάλω τα πυρολοκαθίσματά μου όλα. Θα στείνω όμορφα και θα. Γιατί πρέπει να έχεις ένα δημοτικό αστυνομικό από πίσω σου, ένα λιμεναρχείο από πίσω σου. Ναι, κύριε Καζαράλη, θέλω να σας κάνω να σας υποδείξω κάτι, αλλά βλέπουμε ευρωπαϊκές πρωτεύουσες που δυστυχώς είναι μπαμπούλες πάνω από τα κεφάλια τους και είναι τα πάντα λάμπουν. Θέλουμε τον μπαμπούλα. Και πετάς το χαρτομάντιλο κάτω και έρχονται και σε γραπώνουν και σου λέει, έλα, για περνά, για περάστε, για πληρώστε. Όταν είχα βάλει, συγγνώμη, όταν είχα βάλει ένα παιδί από τις παραλίες του Πάγκου, του λέω, σε παρακαλώ, πήγαινε από τον δρόμο. Που είναι στο αεροδρόμιο, δηλαδή ο δρόμος που είναι εκεί που φεύγει για πλάκα, για Αγία Άννα και για τα χωριά, σε εκείνη τη διασταύρωση. Ναι. Του λέω: θέλω να μαζέψω, παρακαλώ, ό,τι σκουπίδι υπάρχει δεξιά, να πάει κάτω δεξιά και αριστερά. Λοιπόν, μου έλεγε την ώρα που το έκανα αυτό, μία μισή ώρα, δύο ώρες πόσο ήταν εκεί, περνούσαν τα μάξια και πετάγανε κουκάλια απ' έξω. Είναι απίστευτο αυτό. Εδώ έξω από το καφέδες, κέντρο υγείας. Έξω από το κέντρο υγείας, το παγκάκι που είναι έξω από το κέντρο υγείας, ένα πρωί, σταμάτησα να πάρω τον συνάδελφό μου να έρθουμε να κάνουμε κουμπί, μου λέει κοίταξε. Ναι. Και ήταν πάνω στο παγκάκι τα πάντα. Απίστευτο. Και τα Γιάννενα. Δηλαδή δεν μπορεί να πάει 5 μέτρα, 10 μέτρα πιο πέρα, 20 μέτρα που είναι ο κάδος να τα βάλει μέσα. Δεν μπορεί να τα κρατήσει το αυτοκίνητό σου, να περάσει από ένα κάδο και να τα βάλει μέσα. Είχε κάδος. Αυτό λέω λοιπόν. Όλα λοιπόν είναι θέμα παιδείας. Και συνείδηση. Ναι, μένοντας στην Αγία Άννα, έχουμε μία ερώτηση από ακροατή αναγνώστη ότι με το μεγάλο πάρκο στην Αγία Άννα απέναντι το Σαντάνα που θα χτιστεί, τι θα γίνει με όλα αυτά τα αυτοκίνητα. Έχουμε ήδη νοικιάσει, είπαμε από λίγο παραπέρα, εκεί προς την Ασπασία. Έχουμε νοικιάσει απέναντι από την Ασπασία, έχουμε νοικιάσει ήδη ένα πάρκινγκ. Είναι δικό μας. Θα γίνουν κάποιες βελτιώσεις, θα γίνει ένας κόμβος εκεί. Θα το φτιάξουμε μέσα, ό,τι χρειάζεται. Και από εκεί και έπειτα
Ήδη έχουμε και επαφές και με άλλα πάρκια εκεί στην Αγία Άννα για να μπορέσουν να βρουν. Δηλαδή το καλοκαίρι θα είμαστε έτοιμοι στην Αγία Άννα. Καλό είναι αυτό. Ωραία. Να φύγουμε από αυτό το κομμάτι και να πάμε. Παραλίες έχουμε και ένα ακόμα θέμα που έγινε το καλοκαίρι. Μεγάλη κουβέντα για το θέμα των ελέγχων, όπως είπατε. Ήδη έχει ξεκινήσει πάλι η όλη διαδικασία νομιμότητας. Πέρυσι ήμασταν από τα νησιά που δεν είχαμε επίσημα πολλές καταγγελίες, αλλά υπήρχαν θέματα και μάλιστα υπήρχαν ζητήματα ότι κάποιοι ενημερωνόντουσαν το βράδυ, βγαίνανε φορτηγά, μαζεύανε, την επόμενη μέρα που φεύγανε οι ελεκτές ξαναεμφανιζόντουσαν. Φέτος θα δούμε κάτι διαφορετικό. Ο Δήμος είναι έτοιμος να λειτουργήσει ως φύλακας αυτών ή θα είμαστε πάλι, δεν είναι δικό μας θέμα, είναι εκτιματική, είναι του ενός συνολικού. Ακούστε να δείτε, αυτό που είπα και πριν, ότι όλοι θα ενημερωθούν και για τα αυτό που είπαμε πριν, ότι να βάζει ο καθένας το καλαθάκι μπροστά, και στο κομμάτι το στήσιμο της παραλίας θα ενημερωθούν ότι θα πρέπει να είναι στα μέτρα τα οποία προβλέπει το συμφωνητικό τους. Όταν υπογράφει κάποιος ένα συμφωνητικό, γνωρίζει ακριβώς που θα μπει. Υπήρχε πρόβλημα στο κομμάτι κτηματικής και ΕΤΑΒ, δύο κομμάτια. Δηλαδή, εγώ προσωπικά πιστεύω ότι η ΕΤΑΒ δεν έπρεπε να έχει δώσει κομμάτι. Ναι. Γιατί έτσι γέμισαν περισσότεροι παραλίες. Ναι. Εάν δεν υπήρχε η ΕΤΑΒ να εισπράττει και η ΕΤΑΒ, που ο Δήμος δεν έχει καμία αρμοδιότητα, τα πράγματα δεν θα ήταν έτσι τραγικά όπως εξελίχθηκαν πέρυσι. Ναι, δηλαδή, όμως θεωρεί, αυτό ισχύει τώρα. Δηλαδή θεωρεί η ΕΤΑΒ τι κάνει, λέει παλιός ή γυαλός, μπαίνει, όχι, γυαλός, βάζουμε στην ολοκαθίσμα. Παλιός ή γυαλός, όταν ο πίσω αυτός έχει κατάστημα πίσω, το θεωρεί όμορο, οπότε μπορεί να κάνει επέκταση στις δραστηριότητάς του και να βάλει τραπεζοκαθίσματα πάνω στην παραλία. Ναι. Αυτό το λέει ο νόμος. Οπότε ο άλλος πάει και νοικιάζει και λέει θα βάλει και τραπεζοκαθίσματα. Και βάζει τραπεζοκαθίσματα και βλέπουμε όλες τις παραλίες με τραπεζοκαθίσματα. Ωραία, φέτος τι αναμένεται να αλλάξει, εφόσον το δεδομένο είναι αυτό. Αυτή τη στιγμή καταρχήν δεν νομίζω ότι θα γίνει κάποια αλλαγή στο κομμάτι αυτό, γιατί αυτοί έχουν υπογράψει όλοι οι επιχειρηματίες για τρία χρόνια. Είναι για τρία χρόνια. Οπότε νομίζω ότι κάποιες μικροαλλαγές δεν πρόκειται να γίνουν πάνω σε αυτά. Σε αυτά όμως σε σχέση με την τώρα, αν νομοθέτης κάποια στιγμή η ΕΤΑΒ αλλάξει, το ζητήσουν οι Δήμοι και ΕΔΕ και ζητήσουν το, ώστε να μην έχουν τη δυνατότητα να βάζουν στον παλιό γυαλό, τότε το βλέπουμε σε άλλη βάση. Αυτή τη στιγμή πάντως για τρία χρόνια θα είναι όπως είναι. Ερώτηση, οι πληροφοριακές πινακίδες είναι αρμοδιότητα δική σας του Δήμου? Ναι. Η τοποθέτησή τους είναι η αρμοδιότητα του Δήμου, έτσι. Πρέπει να μπουν πληροφοριακές πινακίδες γενικά στο νησί? Ναι, συμφωνώ. Φτιάξαμε κάποιες εκεί για τις, τώρα δηλαδή, νομίζω πρέπει να είναι έτοιμες για να βάλουμε τα σημεία στις παραλίες, εκεί που είναι οι παραλίες με τις γαλάζιες σημαίες, να λέμε τι ακριβώς περιλαμβάνει κάθε παραλία. Αλλά θέλει όντως πολλές. Χρειάζονται. Και μια πινακίδα πρέπει να μπει, είναι έξω από το αεροδρόμιο. Γιατί εκεί στο αεροδρόμιο είναι λίγο αστείο. Δηλαδή πρέπει να πας στο δρόμο για τη χώρα για να βρεις την πινακίδα που να σου λέει ότι πρέπει να κάνεις το γύρο της Αγίας Άννας για να πας το γύρο του Αγίου Προκοπή για να πας στην Αγία Άννα, ενώ μπορείς εύκολα να πας από το γύρο της δεξιά. Κάποια στιγμή κάποια πράγματα πρέπει να φτιαχτούν λίγο πιο αυτό. Δηλαδή στο αεροδρόμιο, ας πούμε, εγώ πιστεύω σαν. Στι πινακίδες αυτές. Ναι, είναι κάποιες που είναι στις περιφέρειες, κάποιες είναι. Πιστεύω, όπως ας πούμε στο αεροδρόμιο, αυτή τη στιγμή έχουμε 12 αυτή την ημέρα, 13 το καλοκαίρι, θα μπορούσε ας πούμε να υπάρχει και η αστική συγκοινωνία από τα ΠΤΕΛ. Σταματάει και στο αεροδρόμιο. Δεν είναι το αεροδρόμιο, ας πούμε, να μην έχει ένα έχει μόνο ταξί. Καλά είναι ότι υπάρχουν τα ταξί. Καταλαβαίνω ότι όταν τα ταξί, ας πούμε, όταν υπήρχε μία αυτή την ημέρα, τι να κάνεις τη συγκοινωνία με το λεωφορείο. Αλλά ο κόσμος πρέπει να έχει επιλογή. Η επιλογή ρε παιδί μου, περνάει το λεωφορείο απ' έξω, σταματάει και φεύγει. Δηλαδή το οξύμορο ποιο είναι, σταματάς στον άξο κάποιο και σταματάει στο αεροδρόμιο. Δεν γίνεται αυτό. Για μένα προσωπικά, εγώ πιστεύω ότι και σε αυτό το κομμάτι θα πρέπει να γίνει παρέμβαση, να υπάρξει και εκεί μια στάση, να προβλέπει να υπάρχει μια στάση στο συγκοινωνιακό το οποίο θα στηθεί γενικότερα. Θα πρέπει να προβλέπεται και εκεί μια στάση για το αεροδρόμιο. Κυρίως στους καλοκαιρινούς μήνες. Το θέμα δρομολόγια του ΚΤΕΛ. Φαντάζομαι ότι είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να σας απασχολήσει και εσάς, έτσι, θα πρέπει να υπάρχει μόνο αντιδημαρχία ΚΤΕΛ. Ναι, εντάξει, θα πρέπει να σας απασχολήσει, γιατί έχουμε και τα παράπονα της ορεινής Νάξου, που την οποία δεν θα πρέπει να την αφήνουμε ποτέ απ' έξω. Αντιθέτως, θα πρέπει να ενισχύσουμε λιγάκι. Εντάξει, εγώ είχα μιλήσει με τον πρόεδρο που είχαν ακουστεί κάποια, τέλος πάντων, από... Δεν θυμάμαι τώρα ακόμη εκεί. Οπότε παιδιά, εδώ είναι ορεινής Νάξου, οτιδήποτε κάνει. Περνάει το λεωφορείο, δεν μπαίνει άνθρωπος. Δεν μπαίνει κανένας. Μου λέει περνάω, κάνει το δρομολόγιο κανονικά. Δεν περνάει άνθρωπος. Μία φορά έτυχε ένας, πέρασε, ας πούμε, έγινε αυτό.
και έγινε ολόκληρο θέμα. Δεν είναι, συμφωνώ ότι πρέπει να υπάρχει, αλλά πρέπει να το υποστηρίζουμε κιόλας. Ναι, μήπως πρέπει όμως πρέπει να υπάρχει το δρομολόγιο για να συνηθίσουν και οι άνθρωποι να χρησιμοποιούν το λεωφορείο. Γιατί άμα ξέρεις ότι δεν περνάει το λεωφορείο, δεν θα πας στη στάση να περιμένεις. Κοιτάξτε, καλοκαίρι, εντάξει, πρέπει να βελτιωθούν και σε αυτό το κομμάτι. Θα έχουμε συναντήσει και με το ΚΤΕΛ, γιατί εντάξει, η συγκοινωνία είναι σημαντικό και πρέπει να πηγαίνει σε όλα τα χωριά, δεν το συζητάμε. Αρκεί να υπάρχει βέβαια και υποστήριξη, αυτό συζητάμε. Ναι, εντάξει. Όπως και στο. Επικοινωνικό είναι πάντα όλα τα θέματα. Όπως παραδείγματος χάρη και στο θέμα που είχε να κάνει επειδή είστε στον τουρισμό. Υπάρχουν αρκετά παράπονα και από την περίφημη μερίδα επαγγελματιών που έχει να κάνει με το ταξί. Αρκετές συγκρίνες και καταγγελίες που γίνονται κατά καιρούς για τον τρόπο με τον οποίο κινούνται. Είτε στην τιμολογιακή τους πολιτική, είτε με τον τρόπο με τον οποίο επιλέγουν πελάτες, μέχρι πού θα τους πάνε, αν θέλουν και αυτά. Αυτό, επειδή είναι ελεύθερο επάγγελμα, εντάξει, δεν μπορείς να βάλεις κάποιους κανόνες, αλλά όταν είναι σε μια τουριστική περιοχή και είναι. Αυτό που λένε βιτρίνα και εικόνα μας. Που δίνουν, μήπως θα έπρεπε να κάνετε δύο-τρεις συναντήσεις μαζί τους λίγο. Και συναντήσεις και σεμινάρια. Ακόμα και σεμινάρια. Σεμινάρια για τους επαγγελματίες. Και βάζοντας και τον εαυτό μου μέσα, εντάξει. Όσο ζούμε πρέπει να μαθαίνουμε. Ναι. Ειδικά στα κομμάτια πούμε, που έχεις να κάνεις αμυγός με τουριστικούς. Με τουρισμό, εν πάση περιπτώσει, θα πρέπει οπωσδήποτε να υπάρχει ενημέρωση και στα ταξί και στα ΚΤΕΛ γενικότερα και σε όλους γενικά. Εμείς κάνουμε σεμινάρια πούμε, που κάνουμε τις προάλλες στους ξενοδόχους. Μπορούμε να διευρύνουμε και σε άλλες κατηγορίες. Τώρα που στείλουμε στον προϋπολογισμό, θα βάλουμε και για σεμινάρια. Μπορούμε να κάνουμε κάποια θεματικά σεμινάρια για αυτές τις κατηγορίες. Δηλαδή είναι πολύ απλό. Είναι χαζό να παίρνουμε καταγγελίες ότι ο ένας ταξιτζής πήρε μη δραχμές για τις εγκαρές, βάζει τις εγκαρές, και ο άλλος πήρε μη συν ένα ή μη ένα για τον ίδιο προορισμό. Είναι λίγο αστείο αυτό. Κοιτάξτε, ο κάθε ένας πρέπει ανάλογα. Τώρα δεν ξέρω πόσο με τι καθεστώς γίνεται εδώ πέρα στα ταξί. Αν ας πούμε, υπάρχει με ταξίμετρο, αν έχουν μπει κάποιοι κανονισμοί δηλαδή, από αεροδρόμιο, πώς κάνουν. Ας πούμε, καθένα και λέμε σε πάρω από αεροδρόμιο, μέχρι εκεί, δηλαδή σου βάζει μια ταρίφα. Ναι, εντάξει. Τώρα σε πήρε από το αεροδρόμιο, παίρνει ένα συν και μετά γράφει. Τώρα δεν τα γνωρίζω αυτά. Λοιπόν, πάμε λίγο στο θέμα παιδικές χαρές, ναι. Γιατί επίσης είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί έχει να κάνει με τα παιδιά μας, έτσι. Περιουσία των πολιτών και των παιδιών, κυρίως, οι παιδικές χαρές, οι οποίες σε τι κατάσταση είναι και ποιος είναι ο δικός σας στόχος, κύριε Λοιπόν, Καθαρά. Ακούστε. Καταρχήν, παιδικές χαρές, εγώ πραγματικά λυπάμαι που αυτή τη στιγμή φτιάξαμε 7 παιδικές χαρές, 4-3 και 4-7, και μία στο Κουφονής 8. Στο Κουφονής, παιδική χαρά. Μικρό νησί, βλέπεις, την προσέχουν για αυτά. Εδώ, ας πούμε, πάω στην Έλλη, ήδη έχουν καταστρέψει, βάφουνε, κάνουνε. Δηλαδή, πραγματικά κάνεις κάτι πολύ σημαντικό για το νησί, για τα παιδιά που μένουν εδώ και δυστυχώς πάνε και τα καταστρέφουν. Εμείς, δηλαδή, τώρα αυτή τη στιγμή έχουν γίνει κάποιες καταστροφές εκεί σε κάποιες παιδικές χαρές, θα πάει η υπηρεσία και θα τα φτιάξουν. Πρέπει ο κόσμος λοιπόν, δεν γίνεται τώρα οι παιδικές χαρές από το 19 που αναλάβαμε, ξεκινήσανε το 21-22, οπότε ξεκινήσανε να τις φτιάχνουν 21 κάπου εκεί που ξεκίνησαν, ολοκληρώθηκαν τώρα στις Μέλανες, Φιλότη, Άγιο Αρσένιο και τρεις εδώ στη χώρα και βλέπουμε ότι εδώ στη χώρα έχουν τις μεγαλύτερες φθορά, την έχει τραβήξει εδώ η χώρα. Mm-hmm. Και σας είπα, δεν είναι ότι χάλασε ένας μηχανισμός, τον άλλαξα. Μιλάμε για σπασίματα. Σπασίματα, φράχτης, σπασμός ο φράχτης. Σπάνε τα παιχνίδια, ας πούμε. Τα παιχνίδια μέσα, ναι. Τα παιχνίδια, τα βάφουνε. Μπείτε να δείτε, εκεί πέρα έχουν κάνει διάφορα κορέο, εκεί πέρα βάφουνε παντού. Μέσα, ας πούμε, είχε ένα. Στην Έλλη συγκεκριμένα, είχε ένα τραπέζι με μια ομπρέλα, τη σπάσανε. Τη βγάλαμε. Αυτό δηλαδή, όταν κάνεις κάτι για την τοπική κοινωνία, θα πρέπει να σεβόμαστε και δεν τα κάνουν τα μικρά παιδιά. Πάνε οι μεγάλοι. Οι μεγάλοι, ας πούμε, μπορούν να εκτονωθούν κάπου αλλού. Όχι στην παιδική χαρά. Έτσι είναι. Εμείς λοιπόν, ποιος είναι ο στόχος μας. Αυτές οι παιδικές χαρές ολοκληρώθηκαν. Κάποια σημεία τα οποία έχουν πάθει θωρές θα τα φτιάξουμε. Από εκεί και έπειτα, στόχος μας είναι κάθε χωριό να έχει και μια παιδική χαρά. Mm-hmm. Ήταν και δέσμευση του Δημάρχου, προεκλογικά, αν το ξέρετε. Mm-hmm. Αν υπάρξει κάποιο πρόγραμμα, να μπορούμε να ενταχθούμε σε mm-hmm. κάποιο πρόγραμμα για επόμενες παιδικές χαρές. Mm-hmm. Αν η διάθεση της πολιτείας δεν είναι τέτοια έτσι ώστε να δώσει κάποια χρηματοδότηση. Εμείς είμαστε διατεθειμένοι σαν Δήμος να ξεκινήσουμε τη διαδικασία με δικά μας, δαπάνες, να κάνουμε ακόμα και στο τελευταίο χωριό, να κάνουμε μια μικρή παιδική χαρά, έστω και για δύο παιδάκια να έχει εκεί, να μπορούν
να πηγαίνουν και να χαίρονται. Πολύ σημαντικό αυτό, οι παιδικές χαρές. Άρα λοιπόν, παραλίες, παιδικές χαρές, κυκλοφοριακό, κοινόχρηστη χώρη, οικονομικά του Δήμου, έχουμε αφήσει κάποια αρμοδιότητα. Τον τουρισμό, γενικότερα. Λίγο πολύ ο κύριος Κατσαράς μας, ναι, τον έχουμε συνηθίσει σε αυτή την αρμοδιότητα, οπότε, ναι. Τουρισμός. Πώς είναι, έχουμε εικόνα, είμαστε ικανοποιημένοι από το 23, λοιπόν, έχουμε εικόνα για το 24. Λοιπόν, το 23 πήγε πάρα πολύ καλά, το ξέρουμε και εδώ στα νησιά μας, ήδη είχαμε αύξηση και για το 23, κάθε χρόνο βλέπουμε ότι υπάρχει αύξηση τουρισμού, έχει διευρυνθεί η τουριστική μας σεζόν πλέον, δηλαδή βλέπουμε ότι ακόμα και το Νοέμβριο, ακόμα και τώρα έχω πετύχει κάποιους ξένους. Ναι, αλήθεια είναι. Επειδή κρατάω και ένα μικρό ξενοδοχείο και τώρα το χειμώνα υπάρχουν ξένοι που έρχονται. Σημαντικό αυτό. Οπότε αυτό το στοίχημα ότι να γίνει διεύρυνση τη σεζόν το έχουμε πετύχει και είδαμε ότι βγήκαμε και πρώτοι στην αγορά και όλες και μετά τον κοροναϊό. Δηλαδή πολύ σημαντικό αυτό. Από εκεί και έπειτα το 24 όπως δείχνουν τα μηνύματα. Εντάξει, μέχρι τέλη του 23 παίρνει κάποιε κρατήσει, συζητά και με του άλλου. Βλέπει, υπάρχει, α πούμε, υπήρχε έτσι. Εντάξει, δεν κλείνανε τόσο. Κοιτάζουν κυρίω χειμερινού προορισμού, δεν ενδιαφέρονται. Αλλά από το 24 που έχει μπει, βλέπουμε ότι υπάρχει ενδιαφέρον πάλι για τον προορισμό μα. Και τα μηνύματα ήδη που έχουμε βρεθεί σε εκθέσει που πήγαμε, είδαμε ότι υπάρχει απήχηση για την Άξο. Mm-hmm. Και την Άξο, εγώ είμαι πολύ ευχαριστημένο γιατί έχει πλέον μια αναγνωρισιμότητα. Δεν είναι όπως παλαιότερα που έπρεπε να αναφέρουμε, να πούμε ότι είναι Μύκονο, Σαντορίνη, είμαστε στη μέση ενδιάμεσα. Και κάπως έτσι ακούγανε Νάξιο και σου λέγανε πού είναι αυτό το νησί που βρίσκεται. Mm-hmm. Τώρα δηλαδή έρχονται από μόνοι τους, επαφές οι οποίες γίνονται. Υπάρχει μια ομάδα η οποία δουλεύει από πίσω, έτσι ώστε να υπάρχουν και επαφές, να υπάρχει κόσμος, μπλόκερ, δημοσιογράφοι. Γενικότερα να μπορέσουμε να φέρουμε κόσμο να δούνε το νησί μας εδώ, τι προσφέρει, τι μπορεί να προσφέρει. Οπότε είμαι αισιόδοξος ότι και το 24 θα πάει πάρα πολύ καλά. Εμείς σαν Δήμος θα βρεθούμε τώρα το επόμενο διάστημα. Έχω ήδη φροντίσει, επειδή θα έχουμε κλειστό προϋπολογισμό, να έχουμε περάσει ήδη δύο εκθέσεις στη Γαλλία και στη Γερμανία. Mm-hmm. Είναι οι πρώτες δύο εκθέσεις στις οποίες θα βρεθούμε το Μάρτιο. Επειδή λέει το φρονίμα τα παιδιά πρέπει να είναι γύρω στα. Ναι. Επειδή στο παρελθόν είχαμε κλειστούς προϋπολογισμούς, δεν μπορούσαμε να βρεθούμε και αυτά, οπότε φροντίσαμε από πριν να υπάρξει διαδικασία. Ξεκινάμε λοιπόν από εκεί. Θα προχωρήσουμε να γίνει μια καινούρια φωτογράφηση του προορισμού για να μπορέσουμε να ανανεώσουμε το φωτογραφικό υλικό του Δήμου. Mm-hmm. Είναι σημαντικό. Mm-hmm. Θα βγει σε λίγο καιρό, δηλαδή το αμέσως επόμενο διάστημα, και η εφαρμογή η οποία αυτή θα είναι στην ουσία, θα έχει τα πάντα το τι μπορεί να κάνεις εδώ στο νησί. Από πολιτιστικές εκδηλώσεις, από εκδηλώσεις γενικότερα, από ό,τι υπάρχει, ό,τι αφορά το νησί. Και αυτό θα είναι σημαντικό γιατί θα μπορούμε να το διαφημίσουμε και όπου πηγαίνουμε. Πολύ σημαντικό κομμάτι. Φαντάζομαι και ο κύριος Λιαργενός θα έχει κάποια πράγματα στο μυαλό του για το. Εντάξει, υπάρχει μια συνεργασία προφανώς. Εντάξει, είναι αλληλέγγυο. Υπάρχει συνεργασία. Για να μπορούμε να τα έχουμε συγκεντρωμένα αυτό που συζητούσαμε και παλιά μαζί, κύριε Κατσαρά. Να τα έχουμε συγκεντρωμένα όλα κάπου. Αυτό απλά πρέπει να υπάρχουν αυτό που λέγαμε και τις προάλλες. Πρέπει να υπάρχουν αντανακλαστικά και από τους φορείς τους ίδιους. Τους πολιτιστικούς φορείς, γενικότερα όλους τους φορείς. Μην ζητάνε τελευταία στιγμή. Πρέπει να υπάρχει ένας προγραμματισμός το τι πρέπει να κάνεις. Είναι σημαντικό να κάνουμε κάποιες ενημερώσεις, σεμινάρια, αυτά που λέγαμε πριν, mm-hmm. πάνω στο τουρισμό και στους επιχειρηματίες κυρίως. Έχουμε βγάλει κάποια βίντεο που βγάλαμε τις πράσεις, τώρα θα τα ανεβάσουμε στον αέρα, όταν πλησιάζει ο καιρός για το νησί μας. Θέματα που έχουμε να κάνουν με την περίφημη φέρουσα ικανότητα και το DMO, δηλαδή μια μεγάλη κουβέντα που γίνεται για τη φέρουσα ικανότητα, το βλέπουμε σε διάφορα νησιά. Υπάρχει αυτό το πράγμα και για την Άξο. Κοιτάξτε, εμείς τώρα καταρχήν αύριο έχουμε μια μερίδα που είναι για το χωροταξικό. Ναι, αύριο το πρωί, από τις 9 μέχρι τις 2. Θα υπάρχει και live στα social media και στο YouTube του Δήμου. Θα μπορούν να το παρακολουθούν. Εντάξει, στη σελίδα του Δήμου. Στο YouTube του Δήμου. Στο YouTube του Δήμου, Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων. Θα είναι live, οπότε όσοι δεν έχουν δυνατότητα να βρεθούν στο καμπανέλι, θα μπορούν να το παρακολουθήσουν από εκεί. Οπότε αύριο ξεκινάμε. Και πιστεύω αυτό, έλεγα πριν λίγο, πριν να σου το δώσω, τους είπα πρέπει να το σταυρώσουμε, λέω, γιατί είναι όταν ξεκίνησε το 2000 και είχαν βάλει σχέδιο πόλης, 20ετές σχέδιο πόλεως, δεν ολοκληρώθηκε ποτέ. Ναι. Οπότε πιστεύω ότι αυτό θα ολοκληρωθεί, θα είναι το νέο χωροταξικό. Είναι σημαντικό αυτό που λέμε για τη φέρουσα ικανότητα.
όταν δημιουργηθούν οι ζώνες, ποιο είναι αγροτικός τομέας, που είναι χρήση η τουριστική γης. Ζώνη, χρήση της γης γενικότερα, τα σχέδια πόλη, επεκτάσεις των πόλων και όλα αυτά, από εκεί και έπειτα θα ξέρουμε, η Νάξος έχει πολλά να δώσει. Ναι. Έχει πολλά να δώσει. Αν λοιπόν τα βάλουμε σε διάφορες ζώνες, θα ξέρουμε και το αποτέλεσμα. Πώς μπορεί να κερδίσει. Μένοντας, συγγνώμη, μένοντας στο αυριανό, επειδή προσπαθώ να καταλάβω, θα γίνει κάποια ενημέρωση από ανθρώπους του Δήμου ή από ειδικούς. Η εταιρεία, εταιρεία η οποία πήγε σε διαγωνισμό πήρε το χωροταξικό και αύριο θα υπάρξει μια διαβούλευση, θα μας μια ενημέρωση στην ουσία το τι πρόκειται να κάνει αυτή η εταιρεία η οποία το ανέλαβε. Είναι διάφοροι μέσα από τα πάντα, δηλαδή ό,τι χρειάζεται για το νέο χρόνο. Κύριε Κατσαρά, η φέρουσα ικανότητα είναι μια ευρεία έννοια και έχει να κάνει όχι μόνο με το κομμάτι των υποδομών, των κτηριακών εγκαταστάσεων, των ξενοδοχείων που δημιουργούνται και ούτω καθεξής. Έχει να κάνει και με την δραστηριότητα των επισκεπτών στο νησί. Δηλαδή, όταν έρχονται οι επισκέπτες και κατευθύνονται, σε εισαγωγικά η λέξη, όλοι προς ένα σημείο, αυτό είναι πρόβλημα. Η Ιωνή Νάξος έχει πάρα πολλά πράγματα τα οποία μπορεί να δει ένας επισκέπτης. Το νότιο κομμάτι της Νάξου δεν έχει αξιοποιηθεί καθόλου και αν θα γίνει αυτό θα πρέπει να γίνει με πάρα πολύ προσοχή και με πάρα πολύ μεγάλο σεβασμό για να μην έχουμε τα αντίθετα αποτελέσματα. Θέλω να πω ότι και η διοχέτευση των τουριστών σε σημεία, σε διάφορα σημεία του νησιού είναι κάτι το οποίο μπορεί να βοηθήσει. Αυτό το έχετε στο μυαλό σας. Φυσικά και το έχουμε. Γι' αυτό άλλωστε το έχουμε πει και σε ένα πρόγραμμα που έχουν και με τα μονοπάτια που υπάρχουν αυτή τη στιγμή, που πήγαμε σε κάθε οικισμό και έχουμε σχεδιάσει τα σημεία ενδιαφέροντος. Να. Έτσι ώστε να μην καταλήγουν, για παράδειγμα, να πηγαίνουν μόνο Χαλκί, Φιλότη, Απείραθος, Απόλλωνα και Επιστροφή, να μπορούν να πηγαίνουν, γιατί όλα τα χωριά έχουν και κάτι να προσφέρουν. Οπότε από εκεί και έπειτα έχει επιλογή ο άλλος και μπορεί να κάνει. Όπως επίσης, ας πούμε, θα πρέπει ας πούμε, να ενωθούν δρόμοι, Αγιασσός, Καλαντό. Για να μπορείς να αναπτύξεις και την περιοχή από την άλλη πλευρά της Νάξου. Ναι, το κουβεντιάζαμε πρόσφατα με φίλους. Πώς γίνεται να. Πώς χάνουμε αυτό πώς το κομμάτι. Πώς χάνουμε τη Μουτσούνα. Δηλαδή, γιατί είναι από τον Πάνερμο στον Καλαντό και πρέπει να κάνουμε Νάξου. Το γύρο της Νάξου για να πάω από το ένα σημείο στο άλλο. Λοιπόν, είναι πολλά τα θέματα. Με προσοχή όμως. Με προσοχή γιατί αυτά είναι επικίνδυνα πράγματα. Δηλαδή, μην φτάσουμε να κάνουμε τον Καλαντό. Όχι. Με προσοχή πάντα. Σα είπα. Όλα πρέπει να μπαίνουν σε κάποια θέση με τις βάσεις, κάποιες προτεραιότητες, ποιες πρέπει να γίνουν άμεσα, ποιες πρέπει να γίνουν μακροπρόθεσμα, έτσι ώστε να μπορούμε. Γιατί η Νάξος είναι αναξιοποίητη στο μεγαλύτερο κομμάτι τη. Είναι αναξιοποίητη. Οπότε νομίζω ότι όταν θα γίνουν και αυτές, δηλαδή ενώνεις οικισμούς, μπορείς και τους ενώνεις, εύκολα μπορείς να τους αναπτύξεις. Φυσικά φιλικά με το περιβάλλον, πάντα συζητάμε. Και σας είπα και με αυτό το χωροταξικό που θα δημιουργήσει στις ζώνες, θα είναι πολύ πιο εύκολα και πιο ξεκάθαρα και στον κάθε έναν ο οποίος έχει μια γη, τι χρήση να την κάνει. Να. Και να είναι και σίγουρος. Γιατί παρατηρούνται φαινόμενα, για παράδειγμα, που λέει ο άλλος, είχε τα ζώα του εδώ, έκτισε ένα σε ένα ξενοδοχείο και του λέει να φύγουν τα ζώα. Και δεν μπορεί να πει κανείς τίποτα σε κανέναν. Κάτι ξέρω από αυτό. Εγώ δεν έχω ξενοδοχείο, αλλά ξέρω από αυτό που λέτε γιατί έχω το σπίτι μου εκεί. Έχουμε ένα θέμα που έχει να κάνει με τις Μικρές Κυκλάδες. Υπάρχει κάποιο σχέδιο όσον αφορά την φέρουσα ικανότητα των Μικρών Κυκλάδων, γιατί βλέπουμε αρκετές αντιδράσεις στις προσπάθειες που κάνουν κάποιοι άνθρωποι να αναβαθμίσουν λίγο ή τουλάχιστον να αναπτυχθούν. Δηλαδή, διάβαζα προχθές ότι δόθηκε μια άδεια για πεντάστερο ξενοδοχείο στο Ισχυνούσα και σε ανάρτηση που έγινε κάτω ακριβώς, γιατί οι περισσότεροι όλοι το σχολιάζουμε στα social media, έγινε ένας πανικός. Ναι. Γιατί να γίνει πεντάστερο στο Ισχυνούσα, ποιος είπε να κάνουν στη Ισχυνούσα, ποιος είπε να κάνουν στο νησί, πάει το ένα. Μα ακούστε τα κουφονίσια για το ίδιο. Ιδονούσαν λίγο απ' έξω αυτή τη στιγμή. Υπάρχει κάποια λογική από το Δήμο να δει πώς θα λειτουργήσει, πώς θα κρατήσει αυτά τα μισή μικρά νησιά. Δεν έχω καταλάβει ποιο είναι το πρόβλημα που να γίνει ένα πεντάστερο στη Ισχυνούσα ή στη Ιδονούσα. Δεν έχω καταλάβει. Ούτε και εγώ καταλαβαίνω, αλλά είναι ο τρόπος που κάποιοι άνθρωποι το σκέφτονται. Για να ξεκαθαρίσουμε εδώ κάποια πράγματα. Δεν είπε ο άλλος ότι ήρθε ένας και αγόρασε όλη τη Ισχυνούσα και τη χτίζει όλη. Ένα πεντάστερο ξενοδοχείο στα τέσσερα στρέμματα, αν χτίζει, γιατί ανάλογα αν είναι σε οικισμό ή εκτός οικισμού, δεν γνωρίζω τώρα αυτό το συγκεκριμένο που μιλάμε σε τι είναι, σου λέει τα πέντε αστέρια, αν υποθέσουμε ότι είναι τέσσερα στρέμματα, θα χτίσει περίπου 800 μέτρα. Ναι. 800 μέτρα θα χτίσει στα τέσσερα στρέμματα. Ναι. Και λιγότερο. Λοιπόν,
είναι μεγαλύτερα τα δωμάτια, είναι παροχές καλύτερες προς τον επισκέπτη. Δηλαδή, μην το ακούμε και νομίζουμε ότι είναι κάτι φαραωνικό, ακούω 5 αστέρια. Αυτή τη στιγμή τα περισσότερα ξενοδοχεία στην Ελλάδα γίνονται 4 και 5 αστέρια. Φύγαμε από το μοντέλο το 1-2 αστέρια και έχουμε ανεβεί από 30 τα 3 που βγήκε τώρα μια επιδότηση. Σου λέει, μπαίνει στην επιδότηση, αλλά από το 3 το κάνει 4. Ναι. Νομίζω ότι θα λύσει όλα τα χωροταξικό. Μπράβο, και αυτό. Όλα θα λύσει το χωροταξικό. Αυτό που λέει η Μαντοφ. Το χωροταξικό είναι αυτό που θα λύσει τα πάντα. Αλλά μην το βάζουμε στο μυαλό μας ότι επειδή έκανε πεντάστερο, τέ και καλά έγινε κάτι. Όχι, απλά. Σε καλύτερες υπηρεσίες. Ναι, γίνεται πολλής λόγος. Γιατί και καλώς γίνεται. Γιατί έχει καεί η γούνα μας στο παρελθόν, σε διάφορους χρόνους. Αυτό είναι το θέμα. Ότι έχουμε καεί. Αλλά ο άλλος λέει ότι έρχεται το πεντάστερο, σημαίνει ότι θα μας πάρει και την παραλία που είναι μπροστά. Θα μας κάνει και το ένα. Αυτοί έρχονται μόνο. Για παράδειγμα, ας πούμε, υπάρχει μια λογική στα μικρά νησάκια που δεν θέλουν να βάζουν ουρελοκαθίσματα και τραπεζοκαθίσματα στις παραλίες. Και εμείς το ακολουθούμε αυτό, βέβαια. Θα μπορούσε, ας πούμε, τα νησάκια να τα κάνεις με ηλεκτροκίνηση όλα. Ναι. Όπως είναι στην Πάλα. Ηλεκτροκίνηση. Μικρά νησάκια είναι. Δηλαδή να πάρεις κάποιες αποφάσεις και να πεις τα νησάκια γίνονται με ηλεκτροκίνηση. Ή δεν έχουν καθόλου αυτοκίνητα. Εντάξει. Αυτό είναι. Αλλά, όχι, μπορεί να πας σε ένα δεύτερο μοντέλο, ας πούμε, και να πεις ότι εγώ το κάνω με ηλεκτροκίνηση όλα αυτά. Οπότε όλο το νησί είναι φιλικά προς το περιβάλλον, ηλεκτροκίνηση και τα τέσσερα νησάκια. Μπορεί να το κάνεις αυτό. Εγώ θεωρώ, κύριε Κατσαρά, ότι δύο παράγοντες παίζουν σημαντικό ρόλο στο να κρατήσουμε την ίδια ομορφία και την ομορφιά των νησιών. Ο πρώτος παράγοντας είναι επιτέλους η εφαρμογή του χωροταξικού, όπου σου λέει εδώ μπορείς να χτίσεις ξενοδοχείο, εδώ απαγορεύεται. Τέλος. Δεν υπάρχει περίπτωση. Και αφού δεν υπάρχει περίπτωση, να μην χτίσει κανένας. Το ένα είναι αυτό και το δεύτερο είναι η αισθητική του καθενός. Δηλαδή, όταν ξεκινάς να φτιάξεις ένα πεντάστερο ξενοδοχείο και καλά κάνεις, αν σου επιτρέπεται, φρόντισε να είναι στις προδιαγραφές του τόπου στο οποίο πας να το φτιάξεις. Πιστεύω όμως ότι επειδή τα νησάκια έχουν μια ιδιαιτερότητα, πιστεύω και το αρχιτεκτονικό κομμάτι, επειδή από εκεί περνάνε και από αρχαιολογίες πιο αυστηρές γενικότερα, νομίζω ότι όποια επιχείρηση είναι εκεί προσπαθεί να, τουλάχιστον καινούργιες, να είναι φιλικές προς την. Να συνάβει τέλος πάντων με αυτό που φτιάχνει. Και εδώ βέβαια αυτό πρέπει να γίνεται και εδώ, στην πόλη. Και εδώ πρέπει παντού, πούμε, παντού. Δηλαδή, παράδειγμα, τα air condition για παράδειγμα. Τι τα βάζεις μπροστά στη φάτσα, βάλτε πάνω στα ράτσα. Τόση δυνατότητα να υπάρχει κάπου αλλού. Δηλαδή, όλα αυτά μπαίνει μέσα στο κάστρο και βλέπεις διάφορα. Να μην χαλάς την αισθητική. Όλα αυτά, δηλαδή, αν υπάρχει ένα. Τότε δεν θυμάμαι αν το έχεις ακούσει, που είχε βγει ένα πρόγραμμα να φτιαχτούν οι βιτρίνες στα μαγαζιά. Πάει ο κάθε δρόμος προς την πλατεία Πρωτοδικείου και από την άλλη πλευρά. Και είχε βγει ένα πρόγραμμα από το Δήμο που τα κάλυπτε το Δήμο σε κάποιο ποσοστό. Νομίζω δεν ήταν επιχειρηματίες. Τελικά δεν πήγε κανείς, δεν θέλανε. Χάθηκε το πρόγραμμα. Δεν έγινε ποτέ. Εντάξει, είναι κάποια είναι πράγματα. Και αυτό με τα προγράμματα και αυτά, θα μπουν, που... και αυτά είναι μέσα στα σχέδιά μας. Το να υπάρξει, ας πούμε, να παίζει, ας πούμε, το άσπρο του νησιού. Το λευκό, ρε παιδί. Βλέπω ότι υπάρχουν. Έτσι στόχοι. Πρέπει να πούμε, κύριε Κατσαρά, ότι αυτή η πενταετία χτυπάω ξύλο να μην έχουμε καμιά στραβή, γιατί η προηγούμενη τετραετία δεν ήταν τετραετία, ήταν διετία. Αν είναι καθαρή λοιπόν αυτή η πενταετία, είναι η πενταετία που θα κρίνει εάν το νησί θα πάει καλά, τα νησιά θα πάνε καλά, ή αν θα μείνουμε εδώ που είμαστε ή θα πάμε πίσω. Έτσι. Είναι πολύ κρίσιμη αυτή η πενταετία. Έτσι, ακριβώς, αν δεν γίνουν πράγματα τώρα, θα είμαστε. Θα είμαστε θέμα. Πίσω. Τουριστική επιτροπή θα έχουμε. Είναι μεγάλη κουβέντα που συνεδριάζεται. Θα συστηθεί τώρα η καινούργια τουριστική επιτροπή, μόλις κυκλοφορήσει το Δημοτικό Συμβούλιο. Δηλαδή, το αμέσως επόμενο διάστημα θα προτείνουμε τα άτομα για την τουριστική επιτροπή. Είναι σημαντικό να υπάρχουν επαγγελματίες που ασχολούνται με τον τουρισμό, άτομα ειδικοί πάνω στο κομμάτι του τουρισμού, να συστήσουν μια μικρή επιτροπή, ευέλικτη, για να μπορούμε να γίνουν πράγματα πάνω στον τουρισμό και να υπάρξει, πρέπει να γίνει τουρισμό. Την έχουμε ούτως ή άλλως από τον νόμο και θα γίνει. Μάλιστα. Το επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο δηλαδή θα τη φέρουμε να υπάρξει καινούργια τουριστική επιτροπή. Λοιπόν, πρέπει να σας πω ότι το καλό είναι ότι πολλοί κόσμοι συμμετέχει σε αυτή την κουβέντα που κάνουμε σήμερα και μας λένε και τις προτάσεις τους και καλά κάνουν και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είχα πριν από λίγο ένα τηλεφώνημα από το Φιλότη. Θα καταγραφούν κάποια πράγματα και θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξανασυζητήσουμε, κύριε Κατσαρά. Δεν ξέρω, Νικόδημη, έχουμε αφήσει. Πολλά έχουμε αφήσει, αλλά. Εντάξει, ναι. Είναι αρκετά. Είναι αυτό που θέλω να πω, είναι ότι είναι σημαντικό ότι αυτή τη στιγμή μπήκαν περισσότερα άτομα μέσα στο Δημοτικό Συμβουλίο. Ο νομοθέτης μας έδωσε. Περισσότερα από την έννοια της
πλειοψηφούς της Δημοτικής Αρχής. Φυσικά. Έτσι, ένα σημαντικό κομμάτι είναι ότι έχουμε 15, όχι, είμαστε και περισσότεροι αντιδήμαρχοι τώρα, νομίζω. Όχι, ήταν οι ίδιες σχέσεις με τις προηγούμενες, δηλαδή ήταν 25-25. Ήταν, 27 ήμασταν. Άρα είμαστε λιγότεροι τώρα. Λιγότεροι είμαστε. Τώρα, αλλά η πλειοψηφία είναι 15. Έχει περισσότερα, ναι. Αλλά τι έχει τώρα, ναι. Βέβαια, και ο νομοθέτης, ας πούμε, με την κατάργηση των δύο νομικών προσώπων, έδωσε συν δύο αντιδημάρχους. Ναι. Συν μια περιφερειακή ενότητα που είχαμε. Και για αυτόν τον λόγο αυτή τη στιγμή είναι. Όλοι σχεδόν είναι αντιδήμαρχοι. Όλοι είναι αντιδήμαρχοι. Πολύ αντιδήμαρχοι. Τι θέλω να πω, ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν νέα και νέα άτομα πρόσωπα μέσα, με όρεξη, δηλαδή και καινούργια αντιδήμαρχοι οι οποίοι έχουν μπει. Είναι σημαντικό ότι έχουν όρεξη. Βλέπουμε ότι από την αρχή έχουν ξεκινήσει να είναι και με δίπλα στις υπηρεσίες, μαθαίνουν αρχικά τώρα. Και χρειάζονται βοήθεια, κύριε Κατσαράκη, από εσάς, τους παλιότερους, έτσι. Εγώ προσωπικά. Όσοι μου έχουν ζητήσει τη βοήθειά μου, κυρίως τα κομμάτια που είχα, εννοείται. Ναι, αναγκαστικά, αφού έχουμε παράδοση παραλαβή. Κάτι. Εγώ θέλω να παντρεύετε το παλιό με το καινούργιο. Εδώ, ναι. Θέλω να ευχαριστήσω βέβαια για τους υπαλλήλους τους οποίους ήμουν αυτά τα χρόνια και στον αθλητισμό και στον πολιτισμό και στους παιδικούς σταθμούς. Mm-hmm. Και στους υπαλλήλους και στο προσωπικό που δουλεύει στους παιδικούς σταθμούς, που με τη βοήθειά τους γενικότερα κάναμε ό,τι μπορούσαμε σε αυτά τα κομμάτια. Κάναμε ό,τι μπορούσαμε. Πιστεύω ότι έγιναν και λάθη. Πάντοτε, άμα έχεις πολλά, κάνεις και λάθη. Εντάξει. Από εκεί και έπειτα, νομίζω ότι 4 χρόνια είναι άξιος. Σε αυτά κυρίως τα κομμάτια υπήρξε μια διαφορά. Εκκρεμότητες σε σχέση με αθλητισμό και πολιτισμό αφήνουμε ή δίνουμε κάτι στους επόμενους. Κοιτάξτε, στον αθλητισμό έχουμε αφήσει τα κομμάτια το 8x8 που πρέπει να γίνει ανάμεσα στο κλειστό και στο ανοιχτό. Εμείς πήραμε καινούργιο αθλητικό υλικό, έχουμε βάλει στα γήπεδα πάγκους καινούριους τώρα, αθλητικό υλικό γενικότερα ό,τι χρειάζεται, βάλαμε τον ηλεκτροφωτισμό στα γήπεδα, πρέπει να έχουν μείνει εκκρεμότητες μονή και χαλκή που δεν έχουν μπει ηλεκτροφωτισμός ακόμα. Στον πολιτισμό, εντάξει, εκεί υπάρχει μια συνέχεια, θα υπάρξει γενικότερα. Ο κάθε αντιδήμαρχος έχει τη δικιά του σκέψη και εκεί θα δημιουργηθούν έτσι. Δύο επιτροπές, να ξέρετε, δύο επιτροπές. Ναι. Μπορείτε να μιλήσετε και με τους αρμόδιους αντιδήμαρχους. Θα μιλήσουμε, Και οι παιδικοί σταθμοί ολοκληρώθηκαν τώρα του φιλοτίου. Είναι διαδικαστικό το θέμα που δεν έχει ξεκινήσει ακόμα να δουλεύει. Δηλαδή τώρα θα βγει η αναγγελία για το προσωπικό. Με τις αδειοδοτήσεις ολοκληρώθηκαν να βγει και στο Τόρτσε ήταν κτηριολογικό το πρόβλημα. Και για αυτόν τον λόγο δεν έχει ολοκληρωθεί. Ολοκληρώνεται εκεί και θέλω να πιστεύω ότι. Το αμέσως επόμενο διάστημα να δουλέψει και εδώ για να έχουν δυνατότητα να παίρνουν όλα τα παιδιά. Μέσα στον αθλητισμό, ζητάω συγγνώμη να κάνω μια ερώτηση για την αυτοδιοίκηση στον αθλητισμό. Επί τα ενημερώσεων τώρα θα πω ότι χάθηκε ή δεν χάθηκε το πορτάραθλον. Τι έγινε με το πορτάραθλον. Αυτό πια. Λοιπόν, το πορτάραθλον, επειδή θέλω να πω ότι εμείς όταν έγιναν όλες τις διαδικασίες, ό,τι μας ζητούσαν γενικότερα. Για τη διαδικασία του πορτάραθλων, εμείς πάντοτε ήμασταν ανοιχτοί. Εμείς ο Δήμος χρηματοδοτούσε κάθε φορά το πορτάραθλων σε συνδιοργάνωση και με το ΣΕΓΑΣ και με την περιφέρεια, η οποία έβαζε ο ΣΕΓΑΣ, έβαζε η περιφέρεια, έβαζαμε και εμείς. Δηλαδή, εμείς πέρυσι είχαμε δαπανίσει 15.000 ευρώ για το πορτάραθλων. Συν τα γήπεδα τους παρήχαμε, συν ό,τι χρειαζόταν μέσα. Τώρα, για ποιο λόγο θέλουν να αλλάξουν και να πάνε κάπου αλλού, δεν το ξέρω, δεν το γνωρίζω. Εμείς πάντως. Επειδή έχω και τους προϋπολογισμούς, μπορώ να τα δείτε και από το διάβια. Και αυτή τη στιγμή και τη μεταφορά του στρώματος, την οποία παλαιότερα πεινόπαπα, πληρώνανε 4.500 ευρώ για τη μεταφορά. Εγώ προσωπικά μπορεί ο Δήμος να μην τα πάνε σε χρήματα, γιατί εγώ είχα γνωριμίες και μου κατεβάζανε το στρώμα δωρεάν και το φορτηγό, η Ιταλίκα που το κατέβαζε δωρεάν. Το έκανε υπέρ του Δήμου, υπέρ του Κατσαρά, υπέρ του Δήμου. Ναι, τέλος πάντων. Δεν έχουμε εμείς ένα στρώμα, κύριε Κατσαρά. Έχουμε στάδιο, έχουμε. Λοιπόν, αυτό είναι ένα κομμάτι το οποίο μπορούμε να πάρουμε. Δεν υπάρχουν αθλητές που ασχολούνται με το επικοντό, να ξέρετε, γιατί έχουν το στρώμα, αλλά δεν έχουν το επικοντό. Κοιτάξτε, ανοιχτοί είμαστε. Πολλές φορές λόγω χρημάτων δεν είχαμε τη δυνατότητα. Εν πάση περιπτώσει, με τον καινούργιο αντιδήμαρχο είμαστε από κοντά, το βλέπουμε γι' αυτό. Είναι σημαντικό να πάρουμε ένα στρώμα, ας πούμε, αλλά ότι. Υποστηρίξαμε την διοργάνωση, εννοείται όλα τα χρόνια, ακόμα και με τον κοροναϊό που είχε γίνει την επόμενη χρονιά που πάλι τα μέτρα ήταν περίεργα. Εμείς στηρίξαμε το πορτάραθλον και το φέραμε πάλι στο νησί. Mm.
Δηλαδή έχει γίνει μεγάλο δώρο για του ανθρώπου. Έχει γίνει, ναι. Έγινε μεγάλο δώρο και προσπαθήσαμε να καταλάβουμε και εμεί. Ότι υπήρξε ανταπόκριση από το Δήμο Μήλου, α πούμε. Ναι, να καλύψει όλα τα κέντρα. Όλα τα κόστη, όλα τα εθελοντισμό. Το βασικό τη πρόβλημα ήταν η έλλειψη εθελοντών. Είναι ένα από τα. Όταν ακού πολλά κεράσια, βάζει το γενικό καλάθι. Ο Δήμο πάντω, εμά ό,τι μα ζήτησαν, εμεί το δώσαμε. Εμένα μου φέρανε ένα προπολογισμό. Και κάτσα κάτω και είπαμε ποια κομμάτια είναι να πάρουμε εμεί. Τα βάλαμε κάτω, ιεραρχήσαμε και με αυτά τα κομμάτια τα κάνει ο Δήμος, αυτά εσείς, αυτά εμείς. Έτσι το κάναμε. Δεν είναι ότι δεν του δώσαμε. Είχε κάποιο και είπε ότι δεν το στηρίξαμε, δεν του δώσαμε. Και έβγαινε και πήγε στη Μήλο. Και το 3-3, ας πούμε, μεγάλες διοργανώσεις. Δύο μεγάλες διοργανώσεις αυτή τη στιγμή. Που έγινε μάλλον την πρώτη χρονιά, που είχε και απήχηση μεγάλη το 3-3. Ναι, κάτι δεύτερη χρονιά. Τώρα θα το ξαναπαναλάβουμε αυτό. Το θέμα είναι, κύριε Κατσαρά, τώρα δεν είστε στις αρμόδιες, θα σας ζητήσουμε με τους αρμόδιους αντιδημάρχους και στον πολιτισμό και στον αθλητισμό να δημιουργηθούν κάποιοι θεσμοί στην Άξο. Να φέρουν την ταυτότητα της Νάξου και να γίνονται κάθε χρόνο, κάθε 4 χρόνια, δεν ξέρω πώς ήταν αυτό. Πώς είναι το Santorini Experience? Είναι το Santorini Experience, έχει μια καλυτέρα η Santorini και σου λέει: εγώ κάνω κολύμβηση, κάνω τρέξιμο. Εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε τρέξιμο ολόκληρη Νάξος εδώ. Δηλαδή να γίνουν κάποια πράγματα και να καθιερωθούν. Αυτό είναι Νάξος, τέλος. Αλλά να στηρίζεται κάθε χρόνο, κάθε όποτε είναι να γίνει. Εμείς πάντοτε στηρίζουμε όλες. Να έχει ταυτότητα, να λέει Νάξος. Εννοείται, εμείς πάντως. Στηρίξαμε και στηρίζουμε όλες τις διοργανώσεις και τους πολιτιστικούς φορείς και τους αθλητικούς φορείς γενικότερα. Και σαν Άξος, ωραία, έγιναν αυτά που έγιναν, έχουμε και συνέχεια. Ναι, δεν ναι, σταματάς εδώ, δεν σταματάς εδώ. Είναι σημαντικό, σας ξαναείπα ότι εγώ προσωπικά, παρόλο που ήταν πολλά τα θέματα να διαχειριστούμε, γιατί φανταστείτε τώρα, 3 αντιδημάρχοι πήραν 3 αρμοδιότητες δικές μου. Αυτό ήταν ένα θέμα που καταλαβαίνετε πάντα όλοι. Υπήρχε πρόβλημα, γιατί το πρόβλημα ποιο ήταν, ότι δεν είχαμε συμβούλους που είχαμε λιγότερους. Με τον νόμο Τσίπρα και αυτά. Εν πάση περιπτώσει, τώρα σήμερα είναι καλύτερα που διαχωρίστηκαν όλα αυτά, γιατί ο κάθε ένας έχει το όραμά του και θα έχει τη δυνατότητα να κάνει κάτι περισσότερο. Εγώ έτσι πιστεύω και τους έχουμε φυσικά και καλή επιτυχία και είμαι σίγουρος ότι επειδή είναι και νέοι άνθρωποι, έχουμε το Μαυρομάτι στους παιδικούς, ο οποίος την εμπειρία. Την έχει, ναι. Γνωρίζετε, και τα άλλα παιδιά, νέα παιδιά, είμαι σίγουρος ότι θα τα απεξέλθουν με μεγάλη επιτυχία και θα γίνουν πολλά περισσότερα εδώ στο νησί. Μάλιστα. Να κάνω το τελευταίο ερώτημα, δεν ξέρω αν έχεις κάτι άλλο. Κύριε Κατσαρά, ποια είναι η καυτή πατάτα για σας σε αυτή την, με τις καινούργιες σας αρμόδιες, δηλαδή ποιο είναι το δύσκολο στοίχημα για σας? Το κυκλοφοριακό είναι ένα κομμάτι δύσκολο και τα οικονομικά η σπραξιμότητα. Αλλά με την κατάλληλη ενημέρωση και στα δύο κομμάτια και τα κατάλληλα μέτρα, εγώ πιστεύω ότι το τέλος του έτους που θα κάνουμε τον απολογισμό, το τέλος του έτους, είμαι βέβαιος και πιστεύω ότι θα έχουν βελτιωθεί και τα δύο. Νιώθετε λίγο πιο ανάλαφρος έτσι σε σχέση με την προηγούμενη θητεία σας που είχατε όλες αυτές τις... Κοιτάξτε, είναι σημαντικά κομμάτια αυτά τώρα που μιλάμε. Μιλάμε για τα οικονομικά του Δήμου, είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι για να κινηθεί ο Δήμος γενικότερα. Είναι το πιο σημαντικό κομμάτι του Δήμου. Είναι τελείως διαφορετικά τώρα, μιλάμε για τελείως διαφορετικά αντικείμενα. Το άλλο ήταν να ευχαριστούμε και τον κόσμο, ευχαριστήσουμε προς τον κόσμο στα έξω, είναι άξιος να φανεί και στον πολιτισμό και στον αθλητισμό γενικότερα. Από εκεί και από αυτό είναι ένα άλλο κομμάτι, είναι εσωτερικό, αλλά χωρίς την καλή λειτουργία και διαχείριση των οικονομικών του Δήμου, δεν μπορεί ο Δήμος να κάνει γενικότερα τίποτα. Προφανώς. Οπότε αυτό είναι μια πρόκληση, ένα στίχημα και πιστεύω ότι θα προσπαθήσω να ανταπεξέλθω όσο καλύτερα γίνεται. Εκεί και οι βέβαια και οι υπηρεσίες να συνεργαστούν ανάλογα, που ήδη δουλεύουμε, έχουμε ξεκινήσει στις ενημερώσεις και αυτά και πάμε καλά και θα πάμε πολύ καλά. Το Δημοτικό Συμβούλιο όπως έχει διαμορφωθεί αυτή τη στιγμή, πιστεύετε ότι θα μας δώσει όμορφα πράγματα προς τα έξω, δηλαδή επικοδομητικό διάλογο, γιατί έχουμε πολλές έτσι νέες παρουσίες και στην αντιπολίτευση, φυσικά. Αυτός είναι ο σκοπός μας και εμείς άλλωστε, αν σκεφτείτε ότι και στην προηγούμενη Δημοτική Αρχή που ήμασταν, προσπαθήσαμε, δηλαδή τα θέματα που ερχόντουσαν κυρίως στο Δημοτικό Συμβούλιο, σχεδόν όλα περνούσαν. Δεν ήταν ότι θέλουμε να έρθουμε κόντρα με την τοπική κοινωνία. Κανείς, ακόμα και αντιπολίτευση. Δεν νομίζω ότι κανένας θέλει το κακό του νησιού. Όλοι θέλουν κάτι να προσφέρουν. Εμείς είμαστε αυτή τη στιγμή Δημοτική Αρχή και προσπαθούμε όσο καλύτερα γίνεται να διαχειριστούμε ό,τι μπορούμε για το καλό του τόπου. Και βλέπω ότι και η αντιπολίτευση πολλές φορές τα περισσότερα σχεδόν τα ψήφιζε. Οπότε πιστεύω ότι είναι σημαντικό ότι ήρθαν και νέα άτομα μέσα και από την αντιπολίτευση. Νομίζω ότι θα είναι ένα καλό Δημοτικό Συμβούλιο. Ωραία.
Ωραία. Ευχηθούμε ότι καλύτερο και θα τα ξαναπούμε. Εδώ είμαστε. Ναι, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, και καλή χρονιά σας. Καλή αρχή και καλή χρονιά. Να είστε καλά. Λοιπόν, εμείς...